Καθυστερείς, δεν καθυστερείς, Ζάχο, το μάτς θα γίνει αύριο, 7 η ώρα να ξέρεις. Γιατί εγώ καθυστερώ. Ποιος καθυστερεί, βάλε άστο να παίξει λίγο, βάλε και κάνε και εδώ έχουμε μάτς ρε φίλε, ζωντανό. Τον Καβαδία. Εντάξει. Εντάξει, ό,τι και να κάνεις, όσους καθυστερείς και να κάνεις, 7 η ώρα αύριο πάω κάρις έχει. Σωστά. Δεν γυρίζει ο χρόνος πίσω, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Σε 23 ώρες. Μπορείς να δηλώσεις, ξέρω εγώ, παρέτηση. Παρέτηση, γιατί ναι, δηλώσω. Το ίδιο είναι, είτε κατέβεις, είτε κατέβεις, δε φίλε. Από το μάτς λες. Νόμιζα για μένα λες. Όχι για σένα, εσύ, τι με έκανες. Εντάξει, εσύ γιατί να δηλώσεις παρέτηση. Ξέρω εγώ. Μπορεί να εννοούσε, θα χάσω 4-5-0 και απαραίτηθώ. Εντάξει, 4-5-0. 5 δεν νομίζω να φτάσει το κοντέρ, αλλά. Κανα τρίμπαλο το κόβω. Άμα γίνει κανένα εμετό. Άμα γίνει εμετό, δε φίλε. Τι θα, θα πούμε ότι είναι το παιχνίδι αδιάφορο. Έτσι δεν λες εσύ από την κλήρωση και εγώ μετά. Το είπα από πριν όμως. Εγώ και 0-3 να λήξει το είδα θα σου πω. Α, ναι. Εδώ είναι, βέβαια, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα σε πειράξω λίγο, αλλά θα πω ότι ήταν μια νίκη εγώ ήτο. Έχω την εγώ θέλω να σε κερδίσω αν μπορώ στο μάτσο πρωταθλήματο στην Τούμπα. Στο κύπελο δεν θες να με κερδίσεις. Στο κύπελο ναι. Μπορεί να σε ξανασυναντήσω. Λέω. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σπάνια περίπτωση. Αλλά καλά, ναι, σπάνια θα το δούμε μετά. Σου γιατί μπορεί να αποκλειστεί εσύ και να προχωρήσω εγώ. Λέμε το. Ναι, βεβαίως. Βέβαια, τα τελευταία δύο χρόνια είμαι. Το κάτοχος. Ο κάτοχος του κύπελου. Βέβαια, βέβαια, γιατί πραγματικά εγώ δεν. Και εσύ και εγώ δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν το παίζουμε δημοσιογράφοι, ούτε είμαστε παραγωγοί. Δεν ξέρω, αυτό ακούω, δεν ξέρω εσύ αν έχεις γνώσεις, το ρώτησα και πριν. Παίζει ρόλο να βγεις πρώτος, δεύτερος μου λέει παίζει ρόλο, ας μου λέει δεν παίζει. Πέρσι έπαιζε, ακόμα... πέρσι έπαιζε ρόλο, φέτος δεν παίζει. Τέλος πάντων. Επειδή ρωτήσαμε τον Σταύρο Κόλκα, ναι. Ακόμα δεν γνωρίζουν ούτε και οι ίδιοι τι ωραία. Ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας στο τέλος του πρωταθλήματος. Εγώ επειδή είπα και όταν ξεκίνησαμε τις εκπομπές ότι η στόχη του Άρη φέτος είναι η πεντάδα του τεστ στην Ευρώπη. Και η κατάκτηση του κυπέλου, έτσι το οριοθέτησα. Οπότε είτε βγω πρώτος είτε δεύτερος, σε κάποια στιγμή δεν γίνεται. Πρέπει να κερδίσω και έναν ή δύο μεγάλους για να πάρω το κύπελο. Έτσι είναι. Ναι, οπότε τι με νοιάζει άμα βγω δεύτερος ή πρώτος. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Γιατί ο άλλος μου λέει: Ζάχο, άμα βγούμε δεύτεροι, θα παίξουμε με τους πρώτους που είναι δυνατοί. Ποιοι είναι οι αδυναμοί και οι δυνατοί. Δηλαδή και ο Πάο Καμπιλ λέμε τώρα δεύτερος τι θα γίνει. Θα πει: όχι, θα παίξω με αδύναμο, με δυνατό. Τι κοτσάνα είναι αυτή, τι θα πει αδυνατός και δυνατός. Κάτσε να πάρει κάποιο πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, γιατί και φέτος δεν το βλέπω να πούμε τόσο εφικτό, τόσο εύκολο. Αυτά είναι, αλλά μου είπες ότι έχεις κάτι θεματάκια. Βέβαια, ναι. Έχουμε και το παιχνίδι που είναι αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι ΠΑΟΚ, κάνεις το πρώτο θέμα. Ναι, όχι, έχουμε και το παιχνίδι του μπάσκετ, θα έχουμε το Σταμάτη Μουρελή. Ναι, πες για τον μπάσκετ του Άρη. Ναι. Ο Άρης παίζει στη Ρωσία, είναι το δεύτερο παιχνίδι προκριματικών του BCL. Του Basketball Champions League. Η γνώμη μου είναι για μια, ότι είναι μια διοργάνωση της πλάκας. Την έχω πει από πέρσι αυτή. Νίζνη Νόβγκοροντ. Ναι, είναι μια Ρώσικη ομάδα. Η 6η 7η νομίζω τερμάτισε αυτή πέρσι. Κερδίζει ο Άρης από ό,τι βλέπω. Ναι, και τον έδινε 6,5. Και αβάντζο. 6,5 πόντου αβάντζο. Δεν ξέρω τώρα τι θα λήξει έτσι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, στη Ρωσία τώρα, άμα βγήκε σε 6η, δεν είσαι και. Τέλειος του πεταματού. Έλα, βρε, η νέα αρίστη της Ρωσίας είναι αυτή. Την νέα αρίστη έγινε αυτή. Τι έγινε. Εσείς τι βγήκατε τρίτη, τέταρτη, βγήκατε πέρσι τρίτη και είστε κατευθείαν. Τα τελευταία χρόνια τρίτο-τέταρτη βγήκαμε. Ναι. Τουλάχιστον δεν έχουμε κινδυνεύσει όπως εσείς πέρσι με Γιαννάκη. Εμείς δεν έχουμε πέσει όμως. Αφού στο πάση και. Ούτε εμείς έχουμε πέσει. Όχι, στο μπάσκετ έχετε πέσει. Τρέγια μου. Πότε πέσαμε. Δεν τα γνωρίζεις καλά τα πράγματα. Πότε πέσαμε. Τρέγια μου, ρώτα το. Εσύ που γνωρίζεις πότε πέσαμε. Τη δεκαετία του 70, θυμάμαι καλά. Ακριβής, δεν θυμάμαι, θα. Δεν μπορώ. Εσύ λες ότι μάλιστα. Δεν έχουμε πέσει. Δεν έχετε πέσει. Όχι, δεν έχουμε πέσει. Ωραία. Για ρώτα μέσα και τους μπασκετικούς να δεις ότι έχετε πέσει. Ναι. Μόνες... Εσείς βέβαια μπορεί να ανακαλύψετε. Και ο Ολυμπιακός έχει πέσει. Μπορεί να ανακαλύψετε βέβαια. Ακού, αυτά είναι δεδομένα. Με την προπαγάνδα που μιλάτε. Εδώ μας λέτε ότι έχετε τρία πρωταθλήματα και δεν τρέπεστε. Άξου. Οι δύο ομάδες που δεν έχουν πέσει στο μπάσκετ. Ναι. Που για μένα δεν λέει κάτι αυτό, αλλά επειδή το λέμε για το ποδόσφαιρο, ας το πούμε για το μπάσκετ. Ναι. Είναι ο Άρης και ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός έχει πέσει. Τι να κάνουμε, αφού αυτό. Τι γέλασε. Ούτε ο Πάουκ έχει πέσει. Ούτε ο Πάουκ έχει όχι, πέσει. Δεν έχει πέσει ο Πάουκ. Ρώτα. Τι να ρωτήσω, το ξέρω από μόνος μου. Εσύ ψάξου να δεις ότι αυτό είναι καμιά ανακάλυψη δική σας. Τι δική μας ανακάλυψη, γιατί το 70 σου λέω. Ψάχνετε να πούμε ψιλοστάχυρα. Ούτε αυτό. Το 70 δεν είναι ψιλοστάχυρα. Δεκαετία 70 είναι. Δεκαετία 70 είναι. Ναι, νομίζω δεκαετία 70. Εσύ λες δηλαδή ότι δεν έχει πέσει ο Πάουκ. Όχι βέβαια. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν θα τα καταλάβω. Εγώ λέω ότι έχει πέσει και έχει πέσει. Τέλος πάντων, κάτι ήθελες να. Πόσο είναι ο Άρης για πες μου τώρα, είναι. 26-37 μου είπες. 30-37. Τι λέει, ρε φίλε. 30-37. Την ώρα που το έπιασε το μάσο στόμα σου, μας κάνανε. Τι να κάνω, ρε φίλε. 6-0. Ναι. Τι κάτσε. Δεν ξέρω κάποια στιγμή που θα αποφασίσει να βγάλουμε και το Σταμάτη Μωρινή. Να το βγάλουμε. Ναι, ας τον πάρει ο Βασίλης ένα τηλέφωνο το Σταμάτη.
Να το βγάλουμε το σταμάτι. Για να κάνουμε κανένα δυο συνδέσεις. Λογικά, λογικά είναι στο τρίτο δεκάλεπτο και προς το τέλος. Ναι. Οπότε μία σύνδεση τώρα και μία στο τέταρτο δεκάλεπτο, έτσι μία μεγάλη. Για να έχει και ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλά θεματάκια σήμερα, παιδιά. Βέβαια. Να ασχοληθούμε. Έτσι. Τα πιο πολλά νομίζω, εγώ θα πω από την πλευρά του ΠΑΟΚ ποια είναι. Δεν ξέρω, ναι, Ζάκος, ναι, αν έχει συμπληρώσει. Εντάξει. Έχουμε βέβαια το αντάρτικο του Άρντα. Έχουμε τη... Ναι, κάτι διάβασα. Το πάγωμα του Άρντα από τον προπονητή. Έχει βγει αποστολή για εσάς. Ώστε. Αποστολή έχει βγει, να δεις αν κόπηκε και κανένας. Ο Άρντα δεν παίζει σίγουρα. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε όμως το Σταμάτη Μουρελή. Ναι, okay, πάμε στο Σταμάτη. Για να μας πει... Σταμάτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Σταμάτη. Να πούμε για το παιχνίδι του Άρη ότι είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο. 32-41 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οι Ρώσοι που με τον Πέρι εκτελούν γκολές. Τώρα χάρη την πρώτη ευστοχή στη δεύτερη 33-41, ο Άρης προηγήθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο με 22-37 στα πρώτα 90 δευτερόλεπτα, όμως οι Ρώσοι απάντησαν με ένα σερί 10-0 και μείωσαν σε 32-37. Ο Άρης τώρα που βρήκε κάποιες λύσεις για να μπορέσει να κρατήσει μια διαφορά εκεί κοντά στους 8-9 πόντους. Είμαστε περίπου 3 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα από το τέλος. Έχει περίπου 3-23 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, με τον Άρη να είναι αυτή τη στιγμή και στο ΣΥΝ9 και να έχει την καταγωγή της μπάλας. Σταμάτη, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε παρακολουθήσει εμείς, να μην λέω έτσι και ψέματα. Ο Άρης, αν περάσει αυτή, έχει ένα ακόμη εμπόδιο. Τρεις είναι οι προκριματικοί γύροι. Τρεις είναι, μετά παίζει με την Μπατουμπρίτσα από την Τσεχία. Αυτή η Νίσνη πρέπει να είναι ο πιο δυνατός αντίπαλος ή κάνω λάθος? Κοίτα, θεωρητικά με βάση τα ρόστερ και τα τελευταία χρόνια έτσι πως είναι οι ομάδες, δηλαδή η Νίσνη είναι ο πιο δυνατός. Δηλαδή η Μπατουμπρίτσα είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάποια ανωδική πορεία, αλλά κυρίως εντός συνόρων της Τσεχία. Ενώ η Νίσνη πριν 4 χρόνια δεν κάνω λάθος, δεν είναι προλίγα. Κατάλαβα. Έτσι, δηλαδή, καταλάβαμε, ναι. Είναι το μεγάλο όνομα, αν θέλεις, το προκριματικό. Ωραία. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Σταμάτη, να μην σε... Τρία λεπτά πριν το τέλος. Το σκορ είναι στο 35-31. Οι Ρώσοι έχουν κατεβάσει τη διαφορά στους 6 πλέον. Ωραία. Για να μην σε έτσι απασχολούμε και πολύ, να σε βγάλουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος, όταν θα πηγαίνει το μάτς προς τη λήξη, για να κρατήσουμε έτσι και λίγο πιο πολύ, να μας δώσεις και το τελικό σκορ εκεί προς το 3-4 λεπτά πριν το τέλος. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας, Σταμάτη. Λοιπόν, άρα είπαμε 6 πόντους προηγείται το Άρης λίγο πριν το τέλος, το τρίτο δεκαλέπτο στη Ρωσία. Ωραία. Πάμε τώρα στα... Πάμε λίγο στα θεματάκια που έχουμε. Πάμε στα θεματάκια. Σε ρώτησα κάτι, δεν ξέρω, θα πεις για τον Άρντα, αν έχει βγει αποστολή του ΠΑΟΚ, γιατί είναι σημαντικό. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Γιατί είπαμε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε ρεπόρτερ. Μπορεί να μην έχει βγει κιόλας ακόμα, έτσι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, κατευθείαν από τη δουλειά ήρθαμε εδώ. Μέχρι το βράδυ λογικά πρέπει να βγει. Δεν υπάρχει περίπτωση, νομίζω ναι. Φαύρο είναι το μάτς. Νομίζω ναι. Πάντως σίγουρα εκτός είναι ο Άρντα, ο οποίος υπέπεσε σε νέο πειθαρχικό παράτομα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να τον αφήσει εκτός από τα επόμενα παιχνίδια με Άρη και Ολυμπιακό σίγουρα. Να πούμε τι έγινε. Το περασμένο Σάββατο, όταν ο Άρντα λοιπόν αντιλήφθηκε ότι δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Λουτσέσκου για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, αντέδρασε κάπως άσχημα, άρχισε να γκρινιάζει υπερβολικά, είχε μια κακή συμπεριφορά γενικά μέσα στα αποδυτήρια. Το αποτέλεσμα ήταν να κοπεί και από την αποστολή του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες τώρα εκτός αποστολής, οι ποδοσφαιριστές, την ημέρα των αγώνων, αυτοί που δεν είναι δηλαδή στην αποστολή, έχουν μια κανονική προπόνηση. Ο Άρντα λοιπόν, 25χρονος μεσοεπιθετικός, δεν εμφανίστηκε ποτέ στην προπόνηση της Κυριακής. Έκανε σήμερα το πρωί την έξτρα προπόνηση που είχε χάσει ο Λουτσέσκου, όμως ο οποίος παρακολουθεί με στενό μαρκάρισμα την προσαρμογή του Άρντα και το έχει θέσει ως ένα προσωπικό στοίχημα στο να πειθαρχήσει. Δεν ήθελε να στείλει τον ποδοσφαιριστή για απολογία στην διοίκηση. Από την άλλη όμως δεν ήθελε να ρισκάρει και την διατάραξη της ηρεμίας στα αποδυτήρια. Έτσι προχώρησε σε μια, θα τη λέγαμε εντός παρεθέσεων, σιωπηρή τιμωρία. Σαν πρώτη προειδοποίηση, αποφάσισε να προπονείται κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά θα είναι εκτός αγώνων για μία εβδομάδα. Αυτό σημαίνει ότι θα αποσιάσει με τα ντέρμπι με Άρη και Ολυμπιακό, αν στο μεταξύ δείξει
κάποια πραγματική μεταμέλεια θα ενταχθεί κανονικά. Εγώ χωρίς να ξέρω βέβαια, σε ρωτάω τώρα λίγο και το δικηγόρο του Διαβόλου, έτσι μου αρέσει που έχετε αναταραχές, να σου πω την αλήθεια. Αν και δεν, τα στεγανά σας είναι πραγματικά διαχρονικά, όχι τώρα. Έτσι, τα στεγανά του ΠΑΟΚ των αποδυτηρίων είναι πάντα έτσι, γερά. Αυτό τι συμβόλαιο έχει, μήπως ξέρεις το περίπου. Ο Γουάρντα, ναι. Όχι. Δεν ξέρεις. Τριακοσάρι θα έχει, δεν μπορεί. Μιώντας. Σίγουρα. Εντάξει. Θες τον πάρεις εσύ. Όχι, όχι. Λέω ότι αυτά τα πράγματα τα ήξερες με τον Γουάρντα όμως από πριν. Όταν τον είχε στην ομάδα, ότι είναι τέτοιο παίκτη. Φυσικά, ρε φίλε. Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει τώρα και μία κόντρα. Αυτό είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι, έτσι. Έχει φέρει μία αναταραχή στι τάξει των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αρκετοί είναι με την πλευρά Γουάρντα, γιατί είναι ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, το έχει δείξει άλλωστε. Είναι καλό παίκτη, όντω. Και άλλοι είναι πάλι με την πλευρά Λουτσέσκου. Εγώ είμαι με την πλευρά Λουτσέσκου προσωπικά, διότι θεωρώ ότι οποιοδήποτε είναι, ό,τι όνομα και αν έχει, όσο παιχταρά και αν είναι, όση μπάλα και αν ξέρει. Εφόσον διαταράσει την ηρεμία των αποδυτηρίων και φέρνει προβλήματα στην ομάδα, πρέπει να συνετίζεται παραδειγματικά από τον προπονητή, έως ότου καταλάβει ότι όλοι είναι ίσοι και έχουν ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό. Όσοι νιώθουν από ποδόσφαιρο, όσοι ξέρουν από ησυχία, ηρεμία, πραότητα στα αποδυτήρια, που φαίνει και τα αποτελέσματα νομίζω, θα πάνε με την πλευρά Λουτσέσκου. Ωραία, εμείς θα το συζητήσουμε γιατί είναι. Ναι, ναι, εγώ, εντάξει, τώρα και το σοβαρό και το ιντρικαδόρικο λίγο. Να πω ότι φυσικά κανένας παίκτης δεν είναι πάνω για την Τρίπολη. Πάνω από την ομάδα. Για το κύπελο, Αστέρας Τρίπολης Απόλλων 1-0. Ναι. Κανείς παίκτης δεν είναι πάνω από την ομάδα, αλλά είμαστε με την πλευρά ο Άρτα να σας κάνει έτσι άνω κάτω. Θα μας άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, μπήκα μετά σου κατευθείαν. Καλά κάνεις και σε αρέσει και εμάς μας αρέσει, γιατί αυτό μπορεί να σου γυρίσει μπούμεραγκ. Τι γιατί... να κάνει, να βάλει γκολ από το. Όχι, ρε φίλε αυτός. Γιατί, δηλαδή, εγώ πρέπει να έχω τον Άρτα για να κερδίσω τον Άρη που έρχεται από την Β' Εθνική. Όχι. Μετά από 4 χρόνια απουσία. Ποιος να σε ωφελήσει. Ποιος θέλεσαι. Να σε βάλω τον Πίτσα. Ποιος να σε ωφελήσει. Ποιος θες. Θες τον Μπέλκα. Θες τον Λιμιό. Θες τον Μπρίγιοβιτς. Θες τον Καρέλι. Θες τον Ακμό. Το είπες. Μπορεί να με ωφελήσει το να μην παίξει ο Τέις. Πώς θα σε ωφελήσει. Ναι, ανασταλτικά έτσι, στο να πορωθούν περισσότερο οι υπόλοιποι. Για ποιο λόγο, δηλαδή, άμα έπαιζε ο Άρντα θα ήταν πορωμένοι για το ότι δεν θα είναι ο Άρντα, ρε φίλε, ένα όπλο ακόμα. Και μπορούν να αποδείξουν ότι και χωρίς αυτό μπορούμε. Δηλαδή, μην παρεξηγείς αύριο. Σίγουρα, αυτό σίγουρα μπορεί. Άμα δεις κανένα 3-0 στο 25. Καλά, δύσκολα λέω. Ναι, και δύσκολα, όχι πολύ δύσκολα. Μας έσπασε τα νεύρα ο Δόνης την άλλη φορά που 4-0 ημίχρονο και έκανε. Τι ήσυχα, ρε, ρίξε 8 ώρε. Ρίξε 8 να σε θυμούνται. 4-0 δεν ήταν ημίχρονο. Βλογιοκομμένε. 4-1 ήταν ημίχρονο. Βλογιοκομμένε. Το 1 το ξέχασες. Ναι. Το έπρεπε το ξεχνάς. Τα δικά σου τα θυμάσαι ακριβώς. Ημίχρονο ήταν. Ναι, ημίχρονο. 4-1. 4-1 και έμεινε έτσι. Ναι. Βέβαια το άλλο το 4-0 στο 60 το ξέχασες εκεί το fair play. Υπάρχει άλλο με τον Μπάγκερ. Με τον Σουνίδη. Ναι, ναι, έτσι. Ναι, στο 60. Ναι. Εσύ το 4-0 στον Τουρσουνίδη το έκανε στο 90. Πιο πολλές τεσσάρες. Στο 97. Πιο πολλές τεσσάρες. Στο 97 το έκανε στο 90. Άρα δεν μπορούσε να κάνει fair play. Έβαλε 28 expire πρωτάθλημα αεροτεχνικό και το λέω. Άλλο λέω. Με 6 ομάδες. Εγώ είχα 4-0 στο 60 και σε έκανα fair play. Εσύ στο 94 έβαλε. 4-1 ημίχρονο σιγάρι. Όχι. Ναι, αυτό ναι. Στο άλλο στο 60. Στο 0-4 λέω ρε. Γκολ στο 93 έβαλε ο Πάο. 0-3. Άρα τι fair play έκανε στο 93. Εγώ δεν μίλησα για fair play. Εσύ μίλησε για fair play. Δεν υπάρχει fair play στα μάτσα Άρης ΠΑΟΚ. Να μην κάνουμε. Κοίταξε λίγο στο 1-3. 1-3 έλεξε εκεί με μία πάλι fair play κάνατε. Κάνατε στον Καραγεωργίου. Ναι, τι κάνατε. Πάλι fair play κάνατε. Τι κάνατε. Ο Καραγεωργίου έκανε στα μάτα. Τι κάνατε. Ο Καραγεωργίου. Το βλέπω και στο πανόραμα. Εγώ δεν πιστεύω ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη υπάρχει fair play ποτέ. Έτσι λόγω. Λοιπόν, μπήκαμε όμως πολύ δυναμικά και με την σύνδεση με τον Σταμάτη Μουρελή και φυσικά δεν είπαμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Που την ακούτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8-10, εκτάκτως αύριο λόγω του παιχνιδίου 10-12, έτσι. Είναι, την ακούτε διότι βασικός υποστηρικτής της, έρχεται στα αυτιά σας, βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω 2311-208-301 για τα ρεζερβές σας. Ανοιχτό το Escobar
Espresso Coffee Bar. Είναι από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας. Το στέκι της πόλης, ένα από τα ωραιότερα προσθέτω εγώ στέκια της πόλης, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και τις αγαπημένες σου ομάδες. Θα πάω μετά όταν τελειώσω και γιατί θέλω και τον Νίκο έτσι να το δω και έτσι θα είναι και μαζεμένοι και κάποιοι φίλοι έτσι ένα καλό παρεάκι θα είμαστε σήμερα. Ωραία, ωραία. Καλά να περάσετε. Να σε καλά, εντάξει, δεν μπορεί να έχει κάθε μέρα τρέγια. Κάνε και μια απουσία. Κάνε μια ψωρέ φωτο πάντω, έτσι. Γίνεται χαμό. Έγινε. Και στα επιτροπικά τα παιδιά εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα επειδή βλέπω και μισή φίλτατε, να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μέσω μετά να μπούμε έτσι, με τα θεματάκια. Υπάρχουν έτσι κάποιε μικροειδισούλε. Αύριο είναι το πρώτο ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι εδώ τη Θεσσαλονίκη. Πάω Κάρι για το κύπελο στι 7 η ώρα. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Γιατί ρε τρέγια, δηλαδή, δεν μοιάζω το Jason Statham, δεν κατάλαβα. Γιατί γέλασες προηγουμένως στο σχόλιο του φίλου. Ποιος είναι ο Jason? Jason Statham, δεν ξέρω Jason Statham. Πού να το ξέρω, φίλε, αυτός με ξέρει. Ηθοποιός. Δεν το ξέρω, όχι. Δεν το ξέρω. Ξέρω το Φραγκίσκο Μανέλη, τον Ορέστη Μακρύ, τον Αυλονίτη. Το Βέγκο. Το Φωτόπουλο, το Σταυρίδη. Εντάξει. Ναι. Σταυρίδη με έλεγε ο άλλος. Φωτόπουλο. Σαν το Σταυρίδη με το. Παπαγιανόπουλο, εντάξει. Κωνσταντίνου. Κάζοντανό, ξέρεις εσύ. Εντάξει, φίλε. Κορυφαίοι ηθοποιοί είναι αυτοί. Κορυφαίοι είναι, δεν αφιβάλλω. Κάζοντανό, ξέρεις. Οι ταινίες που. Ξέρω, τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Ποιο να? Τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Τίνο Καρέδη. Ναι. Ναι, Τίνος Καρέδης μας αρέσει γιατί μας αρέσει πολύ η κόρη του. Κόρη του. Εμένα μου αρέσει σαν ηθοποιός. Δηλαδή, αυτές οι ταινίες που έχουν γυριστεί. Η Σμαράγδα. Έβλεπα σήμερα το ξύλο για τον Παράδεισο το μεσημέρι στο κανάλι του Προέδρου, στο Ε. Δεν λέγεται Ε, το είπα, άλλαξε. Έψιλον λέγεται. Εντάξει, αφού το παίζουν ήδη το λογότυπο το νέο. Πες εσύ πώς λέγεται. Open. Πώς? Open. Όπως θα σας πετύχουμε αύριο. Open. Ανοιχτούς. Ναι, φυσικά θα μας πετύχετε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ελάτε. Open. Ελάτε. Λοιπόν. Ελάτε αύριο. Πάντως να κάνουμε μια διόρθωση στα λεγόμενά σου. Ναι. Καταρχήν αυτό που έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ έχει πέσει έχει δεν ισχύει. Τι έχει κάνει. Θα σου διαβάσω. Ναι, για διαβάστο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ απλά δεν είχε συμμετοχή καθόλου στην για πρώτη, ποιο λόγο δεν είχε συμμετοχή. Στην πρώτη διοργάνωση, ναι, του 1963-64. Από την καθιέρωση, ναι, λοιπόν, της ΑΕθνικής την περίοδο 1963-64 ως σήμερα, ναι, μόνο δύο ομάδες συμμετέχουν ανελιπώς σε όλα τα προθλήματα. Η Άρης και Παναθηναϊκός. Η Άρης. Οι ομάδες Άρης με όμικρο Ιώτα και Παναθηναϊκός. Μία απουσία έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στην πρώτη διοργάνωση του 63-64. Ναι. Δεν είναι ότι αγωνίστηκε και έπεσε. Δεν αγωνίστηκε. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Ναι. Εσείς θέλετε με το ζόρι να κάνετε έναν υποβασμό στον ΠΑΟΚ ενώ δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η προπαγάνδα σας, αυτή ρε παιδί μου. Εγώ πρόσεξε. Να σου πω κάτι. Ο Σκουντής το είπε, ρε. Προπαγάνδα δικιά μου είναι. Ο Σκουντής το είπε. Καταρχήν τώρα μας λες ότι είπε ο Σκουντής. Έως τώρα το έλεγες εσύ. Εγώ δεν ξέρω αν το είπε ο Σκουντής. Εγώ το άκουσα από σένα. Και το άκουσα και πρώτη φορά. Και μου λες τα τρέγια δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρεις καλά. Ρώτησα λοιπόν να το μάθω. Έτσι και να ενημερώσω και τον κόσμο. Θεωρώ το Σκουντή. Μαζί με τον Συρίγκο, ο Συρίγκος έχει πεθάνει, ναι, τους δύο μεγαλύτερους μπασκετικούς δημοσιογράφους. Ωραία, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι. Δηλαδή έκανε λάθος ο Σκουντής. Σίγουρα έκανε λάθος. Πώς έκανε λάθος. Ας πάρει την ιστορία να τη δει. Ναι. Ο ανιστόρητος Σκουντής. Ο ανιστόρητος. Και πότε το είπε αυτό ο Σκουντής? Σε μια περιγραφή του σε ένα μάτς. Σε μια περιγραφή του σε ένα μάτς. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, κάνα τσατσάκι θα τον είπε να το πει για να, ναι, πικάρει. Όπως θα πήρε κανένα 50 ράκια. Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί αυτοί παίρνουν 50 ράκια απλά. Ναι, 50,5 ευρώ. Χίνες παίρνουν 50 ευρώ. Να ξέρεις. Και κύκνους. Όμορφο, ωραία. Λοιπόν. Εδώ ρε ο άλλος ο δικός σου. Δεν θα πω όνομα για να μην το ξεφτυλίσω. Όχι, τι θα πει. Ναι, πες το σύμφωνο. Δεν, ναι, το λέω. Εγώ δεν το πω. Μαζί σου μιλάει, εγώ θα το μου πω. Μου στέλνει μήνυμα, ναι, στο φατσοβιβλίο και μου λέει: έχεις πέσει όπως βλέπεις, αδερφέ. Δεν θα πω όνομα. Λέω. Δεν θα πει όνομα, μην το λες τώρα. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ το λέω, ρε προπαγανδιστή και του υλικού ποδοσφαίρου, δεν υπάρχει πουθενά αυτό που λες. Κατάντια όμως για σένα, του λέω, ναι, να μου βάζεις στατιστικά από αεξίδικη σελίδα. Ναι, τι σχέση έχει αυτό. ΑΕΚ Live έστειλε, ναι, ο Νίκος Μπουγάτσας. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μπουγάτσας. Έστειλε από το ΑΕΚ Live. Μ' αρέσει που δεν θα έλεγε και το όνομα. Ναι, το είπα, αφού το είπα, το κατάλαβε ο κόσμος. Και μου λέει από κάτω. Για το μπάσκετ λέω, ρε. Και το λέω, το απόλυτο ρεζίλι είσαι. Για ποδόσφαιρο είναι αυτά, ρε μπούφο, το λέω που μου έχει βάλει. Δηλαδή ο άλλος δεν ξέρει, αν μου έχει στείλει το link για το ποδόσφαιρο το μπάσκετ και μου λέει: έχεις πέσει δυστυχώς, αδερφέ. Κατάλαβες. Ίδιος ο Στέιθαμ είσαι, Ζάχο. Αφού προχθές που ήρθες, ναι, σε πέρασα γι' αυτό και ήμουν έτοιμος να ζητήσω αυτόγραφο.
Ποιος το λέει αυτό? Ο Μπουγάτσας, ποιος θα το πει. Ο Μπουγάτσας. Μάλιστα. Εντάξει, τη ζήλεψες ρε Μπουγάτσα. Δύο-τρεις άνθρωποι είπαν ότι μοιάζω 10% το Statham. Δηλαδή, σιγά το πράγμα. Λοιπόν, πες μας τώρα, πώς το βλέπεις το αυριανό το μάτς. Λοιπόν. Εσείς έχετε βγάλει αποστολή. Εγώ διάβασα. Ο Αλβανός. Ψάχνω, θα σου πω, βέβαια. Ψάχνω. 2-1 ο Αστέρας μετά την ισοφάριση του Απόλλωνος στο 85. Ναι, ψάχνω γιατί διάβασα ότι κάποιοι κόπηκαν ας πούμε, από την αποστολή και ψάχνω αποστολή του Άρη. Δεν βρίσκω να πω την αλήθεια την αποστολή. Μου φαίνεται παράλογο και για Άρη και για ΠΑΟΚ τώρα βράδυ Τρίτης να μην έχει βγει αποστολή. Πολύ παράξενο. Εκτός αν είμαστε τόσο άσχετοι διαδικτυακώς και δεν μπορούμε ούτε εσύ από τον ΠΑΟΚ ούτε εγώ από τον Άρη να βρούμε. Ναι. Μπορεί να παίζει και αυτό. Ναι, διάβασα ότι ο Δελιζήσης, ο Βαλεριάνος, ο Τζανακάκης, ο Βιτόρ και ένας ακόμη δεν το θυμάμαι τον πέμπτο είναι εκτός αποστολής. Δεν ξέρω βέβαια την αποστολή, σίγουρα θα είναι και άλλοι. Πώς το βλέπω, Τόμα, σου είπα πώς το βλέπω. Θα δω τις 11, τι να σου πω. Ο Άρης λογικά, το σύν του από αυτό το παιχνίδι είναι ότι έχει κάποιους παίκτες στο όλη τη βδομάδα, οι οποίοι στον επόμενο ένα μήνα θα αποτελέσουν βασικά γρανάζια της 11ης, αλλά είναι πίσω. Και σε φυσική κατάσταση όπως είναι ο Σιώπης, όπως είναι ο Μαυράη, παίκτες που αποκτήθηκαν δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, αυτοί θέλοντας και μη θα παίξουν γιατί πρέπει να πάρουν λεπτά συμμετοχής και να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, θέλοντας και μη. Δηλαδή πιστεύω και ο Μαυράη και ο Σιώπης ένα μήνα από τώρα, υγεία να έχουμε, θα είναι βασικοί και οι δύο. Άρα δεν συζητάμε ότι αυτοί οι δύο θα παίξουν. Τώρα, ποιου άλλου, πώς θα τα ταιριάξει, λοιπόν, πώς θα τα κάνει. Ο Αλβανός, ο Μερτζή Μαυράη. Βρίσκεται για πρώτη φορά στη 18μελή αποστολή του Άρη για το αυριανό μάτς του κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Να την πούμε την αποστολή, θέλεις. Εγώ μπήκα σε δύο site, πώς δεν το βρίσκω. Τα site. Αυτό νόμιζα είναι το ΠΑΟΚ. Κάτσε λίγο να δω. Περίμενε λίγο να δω, μήπως κάνω κανένα λάθος. 25 δεν είναι σήμερα. 25. Ωραία. 3 και 4 το βγήκε αυτό εδώ πέρα, έτσι. Η αποστολή λοιπόν του νεοφώτης του συμπολίτη. Ναι, ναι, για πρώτη φορά είναι 18. Κουέστα. Καντιμύρης, Μπρούνο Γκάμα, φανέλα πήγε. Μια χαρά πήγε. Πουλάει σαν τρελή. Πούλησε. Πούλησε. Πόσε, 100 κομμάτια. Καμιά 2.000-3.000. Τα διαρκεία πόσα γίνανε, 8.500. Έχει άλλη μία εβδομάδα, τη Δευτέρα τελειώνουν τα διαρκεία. Α, παράταση και δώσατε. Δώσατε μία εβδομάδα παράταση. Πέντε αγωνιστική πάμε, δεν παράταση. Ακόμα διαρκεία. Δύο μάτσε επεξάρτηση. Δύο μάτσε επεξάρτηση στην έδρα του. Δίνετε κανένα κινητό δώρο, μήπως. Όχι, όχι. Α, καλά. Δίνουμε, θα σου δω την εβδομάδα. Μπρούνο Γκάμα, Ματέο Γκαρσία. Κολάσο, Βέλεθ, Ούγκο Σόουζα, Ντιγκινί. Πολύ χάλια ήταν με το. Προχθές δεν υπήρχε στο γήπεδο Ντιγκινί, όντως. Ο Μπάσα, αυτός είναι ο άλλος Αλβανός. Αυτός είναι ο πρώτος, ο αμυντικό χαφ. Ναι, Καλούτσικος είναι αυτός. Τον άλλο τον είδα. Καλούτσικος, πολύ καλός. Προχθές δεν ήταν το καλός, έκανε και πολλά λάθη. Μέτρος. Μενέντεθ, Γιουνές. Εκεί στον Κάνιασες, που είναι φοβερός. Ναι, Γιουνές, αυτός θα τρώει κόκκινες πολλές φορές. Γιουνές, ναι. Ματίγια, αυτός κι αν είναι φίλε τσεκούρι. Τι τσεκούρι, αμήν τέτοιος είναι αυτός, οκταράκι είναι ο Ματίγια, τι τσεκούρι, μην τους μπερδεύεις. Εγώ, όχι. Κατάλαβες ποιος είναι. Αυτός δεν είναι ο... Στο κέντρο είναι και μπρος, όχι, αυτός δεν είναι. Λίγο ίσα ίσα, soft είναι αυτό, soft είναι. Soft ρε φίλε, τον είδα να πούμε... Τι τσεκούρι είδες στο Ματίγια, να μας τρελάνεις. Χειρότερος από τον Ορφανίδη του Ηρακλή, το θυμάσαι τον Ορφανίδη του Ηρακλή. Πώς το θυμάμαι. Και το Δρεπάνι. Και ένα καλιτζάκι, το θυμάσαι του Μαζέλα, του καλιτζάκι. Το γούναρι φυσικά πού να το θυμάσαι εσύ. Ούτε θέλω να το θυμάμαι, ούτε θέλω να τον ακούω. Γιατί να μην. Γιατί δεν το γουστάρω. Ναι. Γιατί έσπασε η μεγάλη. Άσε τώρα τι έσπασε τώρα. Μαυράη. Μαυράη. Μαυράη τον έχει εδώ. Μαυράη, εμείς Μαυράη το λέμε. Νασλίδης, ο οποίος πρέπει να είναι καμιά 14-15 κιλά παραπάνω υπέρβαρος. Έτσι όπως τον έκοψα, πρέπει να έχει λίγα κιλά. Μπίσες βαρε, έχει κανένα κιλό παραπάνω. Μπίσες βαρε, φίλε, τώρα τι είναι. Και κιλό να έχει παραπάνω το δικαιολογεί. Πόσο δικαιολογεί. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ποιο το λέω ότι είναι ο καλύτερος. Εγώ δεν αφέβαλα για την αξία του. Σε ρώτησα αν είναι λίγο υπέρβαρος. Όχι, είναι. Έτσι είναι η σωματοδομή. Και στην Τουρκία έτσι ήταν. Ωραία, και να συνημερώσω αν δεν το δέχομαι, ρε, εσένα παιδί. Και τους φίλους ακροατές ότι ο Μπίσεσβαρ όταν ήταν στην Τουρκία είχε βγει στους 11 καλύτερους ποδοσφαιριστές της Τουρκίας. Πιστεύω ότι είναι ο πιο ποιοτικός μαζί με τον Μάτος παίκτης του ΠΑΟΚ. Οπότε τι μου το λέτε. Νασλίδης, Σιώπης, η καψούρα σας. Ναι. Που είχε αγκαλιάσει προχθές μετά με το. Και στη δικιά σου καψούρα, εσύ περισσότερα καλά λόγια είπες για το Σιώπη από μένα. Σου είπα, μου αρέσει απέκτης, φίλε. Και αυτό τον τελευταίο τον ξέρεις. Εγώ δεν τον ξέρω. Κωνσταντινίδη, ποιος Κωνσταντινίδης αυτός. Αυτό που είχατε εσύ. Ναι. Καλό παιχτάκι. Σοβαρά μιλάς. Δεν το ξέρω εγώ το. Αριστερός. Δεξί οπισθοφύλακας. Ναι. Το οποίος είχε. Ένα τραυματισμός. Τρεις τραυματισμούς. Τρεις τραυματισμούς. Ένα μεγάλο. Το παλικάρι. Αλλά όταν τον έχω δει σε πολλά ματς του ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ο Έλληνας Μάτος.
Αν αυτό το Μάτος είναι ο Κωνσταντινίδης. Αν αυτό το παλαιγάθι, να το θυμάσαι αυτό. Ναι. Αν του δοθεί η ευκαιρία του Κωνσταντινίδη και παίξει στη θέση που παίζει και παίξει συνεχόμενα μάτς, είναι ο Έλληνας Μάτος. Άκουσε, άκουσε. Επειδή εντάξει, και εγώ δεν ξέρω τα του πάω όλες τις θέσεις στους παίκτες, κάποιες ξέρω. Εφόσον είναι εκτός αποστολής αύριο ο Τζανακάκης, ο Κωνσταντινίδης ξεκινάει. Δεν έχουμε άλλο. Αυτοί ναι, είναι παιχτούρα. Αυτοί οι δύο είναι. Α, θα τον δούμε αύριο. Να κάνει το σταυρό σου ξεκινήσει ο Κωνσταντινίδης. Μα δεν υπάρχει άλλο. Απλά θα είναι τρακαρισμένο το παιδί. Γιατί να τρακαρισμένο. Εμείς στην Τούμπα τώρα δεν. Γιατί. Δέος. Δέος. Μπακαλά... Το σοκ να κάνει αυτό και σοκ και δέος. Μπακαλιάνης και Καλίδης. Αυτό ξέρει τι είναι, γιατί στο κύπελλο, αν το θυμάμαι καλά. Πρέπει να βάζει δύο, πρέπει να βάζεις δύο κάτω 18 κάτι. Δύο ψηρικάδες πρέπει να βάζει, νομίζω. Ναι, και εγώ το θυμάμαι αυτό. Λοιπόν, του ΠΑΟΚ δεν βρήκε στην αποστολή όμως. Θα τη βρούμε. Θα τη βρούμε. Φίλε, εντάξει. Okay. Λοιπόν. Περίμενε. Με αυτού ο ΠΑΟΚ στον τέρμι με τους άλλους. Λοιπόν, ποιους έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου. Βασικά, μήπως λέει κατευθείαν ποιους δεν έχει. Λοιπόν, να δώσει ανάσταση σε αρκετούς παίκτες που αγωνίστηκαν βασική στον τέρμι με την ΑΕΚ, αποφάσισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς κυπέλλου με Άρη. Πάρε βαθιά ανάσταση. Τι βαθιά ανάσταση. Είπε να δώσει ανάσταση. Ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά στο τοπικό τέρμι με τους Κίτρινους και αυτή το τέρμι το λένε. Το πρώτο μετά από αρκετά χρόνια άφησε εκτός αποστολής τους Βιερίνια. Ο Βιερίνια, να σου πω, είναι πολύ πεσμένος. Ναι, όντως. Καλύτερα από τον άφησε. Για μένα καλύτερα από τον άφησε. Μαουρίτσιο, κακό αυτό. Έκανε πολύ καλό μαζί με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ήταν καλός. Ήταν φοβερός. Αλλά γενικά... Και Βαρέλα. Βαρέλα. Ναι. Και Βαρέλα. Είναι απώλεια. Βαρέλα. Ναι. Ο Πασκαλάκης, να πούμε ότι τιμωρήθηκε. Το είπαμε, και έγινε χθες. Καλά, και να μην τιμωρεί δεν θα τον έβαζε νομίζω. Θα τον έβαζε. Γιατί δεν το βάλε, δεν θα παίξει κανένα άλλο. Τον έβαζε. Ναι. Άρα. Οι παίκτες λοιπόν που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Αυτή σε έβγαλε έξω δηλαδή. Είναι η. Τι είναι αυτή. Ρέι. Σιαμπάνης, ο δεύτερος τερματοφύλακας. Μάτος, Κίτσιου, Τόσκα, Μπαλογιάννης, οι πιτσιρικάδες που λέγαμε. Ναι. Κρέσπο, ο καλύτερος, από τους καλύτερους με την ΑΕΚ, μαζί με τον Μπίσεσβα. Χατσερίδης, δεν μου αρέσει. Μακάρι να παίξει. Δεν έχει δείξει τίποτα ο Χατσερίδης. Μακάρι να παίξει. Έτσι, δηλαδή για τα φράγκα που παίρνει δεν έχει δικαιολογήσει έως τώρα. Καλά, τη φήμη όχι, του. Και για πολύ λιγότερα φράγκα, όχι αυτά. Ούτε το βιογραφικό του. Βέβαια τώρα ένας παίκτης που έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια Champions League και είναι και η εθνική Ουκρανία, δεν μπορείς να τον αφισβητήσεις. Έτσι, περιμένουμε να το δούμε. Θα τον δούμε. Αλλά έως τώρα είναι απογοητευτικός. Έτσι και τον βάλει και σε κάνει και ο Ναζλίδης κάνα γκολ, μην ξαμιλήσει για. Φίλε, σου λέω. Δηλαδή, δεν ακούς τι λέω. Ναι, για προχώρα. Τι να σου πω. Τώρα ο Ναζλίδης τώρα εντάξει, με βάλει κανένα γκολ, Ναζλίδης μαγκιά του. Ναι. Έτσι. Όχι, με αντίπαλο αυτό θα είναι. Ποιο θα είναι, με μένα. Okay, για προχώρα. Okay, okay. Αργός είναι ο Κατσερίδης πάντως. Και ο τέτοιο δεν είναι γρήγορο. Και ο Ναζλίδης είναι καμιά 15 κιλά παραπάνω. Εσύ είπες έτσι. Ωραία, δεν τον είδες εσύ. Είναι, σαν Γιουβαρλάκι. Λίγο πιο εύσομο. Σαν Γιουβαρλάκι είναι, αγόρι μου. Προχώρα. Σάκοφ. Ναι. Βέρμπλουμ. Ναι, Κάνιας. Μπίσεσβαρ. Ναι. Πέλκας. Ελ Καντουρί. Ζαμπά. Λιμνιού. Πρίγιοβιτς. Καρέλης. Ωραία. Και Ακπομ. Και Ακπομ. Άρα ποιοι μείναν έξω, τριόλοι είναι. Έμειναν έξω ο Βιερίνια, ο Μαουρίτσιο, ο Βαρέλα και ο Πασχαλάκης. Ναι, τώρα τέσσερις, από τους 18 τέσσερις... δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι η εντεκάδα. Ναι, κοίταξε τώρα, να σου πω τώρα. Αντί για το Βιερίνια, έτσι θα παίξει ο Τόσκα. Τος ο Ρουμάνος. Ναι. Αντί για τον Μαουρίτσιο θα παίξει κανένας Σάχοφ. Για πες με τα δύο center back. Αντί για Βαρέλα θα παίξει ο Χατσερίδης και έχει και αλλαγή για τον Μαλεζάμα θέλει. Ναι, και ο άλλος ποιος θα είναι δίπλα στο Χατσερίδη. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Ναι, σωστά. Ή θα βάλει Χατσερίδη ή Μαλεζά. Και τι μου είπες άκρα, για να πες μου τα άκρα. Μαλεζά, δεν είδα Μαλεζά. Ούτε δεν υπάρχει Μαλεζά. Ναι, για πες μου τα άκρα ξανά, συγγνώμη λίγο δεν τα έκανα. Τα άκρα. Ναι. Ο Μάτος δεν υπάρχει. Ο Μάτος. Θα παίζει ο Μάτος. Θα ποντάρω κόκκινη Μάτος. Φίλε, Μάτος και Τόσκα θα είναι τα άκρα. Ποιος Τόσκα, η Κολόνια. 4711. Πολύ καλός. Τον είδα στο ντεπούτο που έκανε. Πολύ καλό παίκτη. 4711. Το θυμάσαι. Ποιο? Τόσο κατέ, έτσι έλεγα. Κολόνια, δεν σου είπα κατευθείαν. Ah, για προχώρα, ah, αυτά. Εντάξει, και τι λέει, τι λέει, τι λέει, τι λέει, ο Γιώργος Σαββίδης, τι λέει. Στη σημερινή προπόνηση έδωσε το παρόν και ο Γιώργος Σαββίδης. Καλά, γιατί. Έτσι, οι παίκτες δούλεψαν πάνω στην τακτική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις στιγμένες φάσεις. Να πούμε, γιατί το παραλείψαμε βέβαια, ότι ο πρόεδρος του Άρη και φίλος δηλωμένος του Ολυμπιακού, ναι, ο κ. Θοδωρής Καρυπίδης, mm-hmm, θα ηγηθεί της αποστολής του Άρη. Θα βρίσκεται από το πρωί με την ομάδα, προσπαθώντας να δώσει ψυχολογική όδοση και τόνωση. Καλά θα κάνει, στην νεοφώτιστη ομάδα της πόλης και θα την συνοδεύσει. Να ολοκληρώσω. Και θα τη συνοδεύσει. Η αυριανή εκπομπή δεν χάνεται. Τι γίνεται. Η αυριανή εκπομπή δεν χάνεται. Για προχώρα. Και θα τη συνοδεύσει μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι και φυσικά θα βρίσκεται και στις σουίτες
της παλαιάς Τούμπας, γιατί έρχεται και η νέα Τούμπα. Τέλη Απριλίου γκρεμίζονται τα πάντα, να ξέρετε. Ενώ εγώ να πω ότι ο Ιβάς Σαββίδης και ο Γιώργος Σαββίδης εκεί στις στέπες της Ρωσίας και στα Γκούλαγκ που ήταν από μικρή με τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Ναι. Όπως έδωσε, λέει. Γιατί έδωσε, με τον Άρη, παίζει τον. Πώς τον είπες, το που ανεβαίνει πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική, έτσι δεν λες. Νεοφώτιστο. Το νεοφώτιστο. Τι μεγάλο μάτς είναι, και τι πήγε στο ο μεγάλος ο Γιωργάκης. Πρέπει να κερδίσουμε. Ναι, είναι δύσκολο το μάτς. Λοιπόν, εγώ να πω ότι ο κύριος μην τα λέω συνέχεια, αλλά όποτε το λες πρέπει να το λέω, γιατί επαναλαμβάνω, παίρνουν πολύ καινούργιοι φίλοι συνέχεια στην παρέα μας. Ότι ο κύριος Καρυπίδης μπορεί να ήταν Ολυμπιακός. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή είναι Άρης. Λοιπόν, είναι πρόεδρος του Άρη. Ναι. Και αύριο θα έρθει. Σωστό. Και θα σου κάνει 0-2. Σωστό. Εντάξει. Το δέχομαι. Τέλειωσε. Το δέχομαι. Τέλειωσε. Ότι είναι πρόεδρος του Άρη. Άσχετα από αυτό. Τι εντάξει. Το okay. Στέλνει μήνυμα ο Νίκος Μπουγάτσας. Τι λέει. Το μούφα πέναλτι Πρίγιοβιτς τέλος λέει. Ναι. Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα από τον Ιανουάριο, το ΒΑΡ. Έτσι λέγανε, έτσι λέγανε. Τι δημοσιεύματα. Από την αρχή της χρονιάς, λοιπόν, θα μπει τον Ιανουάριο. Εγώ να σου πω, φίλε Μπουγάτσα, για το μούφα πέναλτι Πρίγιοβιτς που λες, ακόμα και μούφα να είναι, που δεν είναι. Είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι, τον ανατρέπει κανονικότατα. Ναι. Έχουν προηγηθεί τρεις φάσεις υπέρ του ΠΑΟΚ που δεν τις δίνει ο διαιτητής. Είναι η κόκκινη του Ιγκλέσιας. Είναι κόκκινη του Ιγκλέσιας. Μία κόκκινη έχει δίκιο, σ' άλλα τα κανένα. Είναι η δεύτερη κίτρινη του Κορακάκη. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι στο μάτς. Που έκανε με το πιστόλι, Κορακάκη, όχι. Εκείνη είναι θηλυκό. Του παίκτη της Τρυπόλεως, δεύτερη κάρτα. Αυτή διαμαρτυρώνει για μια κόκκινη. Ολοκάθαρη κάρτα. Και το πέναλτι του Άρτα. Αυτή διαμαρτυρώνει για μια κόκκινη. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι του Άρτα, μην τα λες αυτό. Να μιλήσουμε. Εντάξει, φίλε, για σένα. Όλοι αυτοί που σχολιάζουν τις αμφισβητούμενες φάσεις είπανε. Τη θυμάμαι γιατί το είδα το βράδυ και γελούσαν με του Άρτα. Δεν το λέω από μόνος μου. Το είπανε καθηγητές διαιτησίας που σχολιάζαν τις αμφισβητούμενες φάσεις. Είδα τη μόνη αθλητική Κυριακή που είδα. Γιατί για σένα ο Σκουντής είπε ότι ο ΠΑΟΚ έπεσε στο μπάσκετ. Αφού ο Σκουντής το είπε, εγώ το είπα. Εγώ το λέω, σου λέω ότι το είπαν οι καθηγητές διαιτησίας. Εγώ το λέω. Ο Βαρούχας το αλλά είπε. Αλλά δεν το δέχεσαι. Για προχώρα. Πάντως, Μπουγάτσα, να σε επιθυμίσω ότι με το ΒΑΡ. Με το ΒΑΡ θα μετρούσε χθες τον γκολ του Πανιουνίου. Και σου λέει, θα με, δεν θα ολοκάθαρα. Το πέρα, θα μετρούσε τον γκολ του ΑΚΠΟΜ στον Πανιούνιο. Και θα ήταν μείον 2 πόντους η ΑΕΚ. Μείον δύο Ολυμπιακός και μείον δύο εσύ θα ήσουν. Και θα ήμουν ένα βαθμό από την κορυφή. Τα λες πολύ σωστά. Γιατί δεν θα κέρδισε την Τρίπολη. Τα λες πολύ σωστά. Θα είχε 10 Ολυμπιακός. Με την Τρίπολη αδικήθηκα, ρε Ζάχου. Γιατί όλοι μένετε στο πέναλτι. Τάσο. Πώς δηλαδή μένει στο πέναλτι, εγώ δέχομαι ότι την κόκκινη. Μάμα είναι κόκκινη από πότε. Στο πρώτο ημίχρονο είναι κόκκινη. Ωραία. Και στο πρώτο. Εσύ πες μου ότι άμα έπαιζε με 9 η Τρίπολη θα με κέρδιζε. Θα έπαιρνε εκεί. Γιατί και ο Κορακάκης δεν φυλάει. Ο Κορακάκης. Ναι, ότι δικό σας δεν είναι κόκκινη. Πιανού είναι κόκκινη. Μία διαμαρτύρια και τρίπολη. Πού, πώ. Εγώ σου λέω Κορακάκης δεύτερη κίτρινη. Έτσι και η Εκκλησία πάνω στον Ουάρτα τον πατάει. Εγώ στην τύχη Κρέσπο, τι να σου πω τώρα δηλαδή. Εγώ δεν σου λέω στην Τρίπολη είμαι. Μα δεν σου λέω στην τύχη. Μα δεν είμαι Τρίπολη όμως. Τώρα εντάξει, να γυρίσω, okay. Να γυρίσω στο ρεπορτάζ της Τρίπολης. Το να θες να μου βγάλεις τώρα ότι έπρεπε να πάρει η Τρίπολη πέναντι. Εγώ λέω. Στο μάτσι του Μπάσκετ. Όπως σωστά λες. Ο καθένας βλέπει τον Αλνό και δεν βλέπει την καμπούρα. Του λέω. Σωστά λες για τον Ολυμπιακό. Ευνοήθηκε χθες. Μείον δύο Ολυμπιακός. Μείον δύο η ΑΕΚ που δεν ήταν πέναλτι. Ήταν χειρότερο. Τέταρτη φορά στο λέω από αυτό που έδωσε τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν λες ότι ήταν το δικό σου. Τι να κάνουμε, ένα 0 έληξε. Δεν έληξε. Αν έλεγε 2-0, θα το έλεγα καν. Για ποιο λες, δε φίλε. Για τον πρώτο αγωνιστή. Τι, για ποιο λέω. Με την Τρίπολη. Με την Τρίπολη. Άρα θα ήμουν ένα βαθμό από την κορυφή. Πώς τώρα. Θα ήσουν από την κορυφή, ρε φίλε. Κέρδισε. Δεν κέρδισε αυτό με πέναλτι απάτη και έτσι. Όπως και πέναλτι απάτη. Θα σου πει και ο Αεξή. Είναι ολοκάθαρο το πέναλτι. Θα σου πει και ο Αεξή. Να μην σου πω ότι χαρίζεται και τρίτη κόκκινη. Θα σου πει και ο Αεξή. Και τρίτη κόκκινη χαρίζεται στο δερματοφύλακα τη Τρίπολη. Πόσε κόκκινε. Τι πόσε κόκκινε. Θα σου πει και ο Αεξή. Το χέρι του βγάζει ο άλλο και τον κόβει να πούμε το τέτοιο. Λέει εδώ ένα φίλο από το Μάστριχτ. Από πού? Από το Μάστριχτ. Και Ολλανδία μα ακούνε, τι λε. Αν είναι πρόεδρο του Άρη, τι ήθελε ο Καρυπίδη στη Νέα Σμύρνη. Προφανώ τον είδε. Τι ήθελε ο ποιος την. Τι ήθελε ο Καρυπίδης στη Νέα Σμύρνη. Ήθελε να δει το ματς, τι ήθελε. Το ότι είδε το ματς, τι σημαίνει, δεν είναι πρόεδρος του Άρη. Αυτό τι ήταν τώρα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Και στην Τούμπα δεν πήγαινε πριν. Ναι. Δεν υπάρχει φωτογραφία που είναι στην Τούμπα. Φίλε Αντώνη, τον άλλο τον Αντώνη με στέλνει τη φάση με τον Πανιόνιο. Εντάξει, μην την ψάχνει τώρα με τους Ολυμπιακούς, δεν γίνεται. Έλα, δεν είναι τώρα, μην το κάνουμε τώρα. Αυτό τώρα, είναι ένα μέτρο πίσω ο παίκτη του Πανιόνιου. Άστο τώρα, εντάξει. Αδικήθηκε ο Πανιούνιος. Θες ψιλοσφάχτηκε, χοντροσφάχτηκε, τελείωσε. Αυτό που έτσι σου στέλνει πάντως Αντώνη, ότι είναι ένα πόδι ο άλλος μπροστά, δεν πάει μπάλα σε αυτόν. Η μπάλα πάει στο δίπλα. Τι λέει, ότι είναι offside, λέει ο φίλος. Τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε, ρε φίλε. Κοίτα τι μου στέλνει ένα γάβρο. Ναι, εντάξει. Μα δεν πάει, ρε φίλε, η μπάλα. Καλά, τι περιμένει. Εδώ με στην πόλη μα,
Τι λέει, ο φίλος ο Θουβού. Ποιος του φίλος μου ο Θουβού? Ο κύριος Κώστας Ραπτόπουλος. Δικό σου φίλος δεν είναι. Το μεσημέρι, είστε και συνοπαδοί. Το μεσημέρι, είστε και συνεταιρά, γιατί είναι και αέξης. Είναι αργανός, είναι και αέξης. Δηλωμένος, το έχει πει από μικρό παιδί. Άρα ο φίλος σου, λοιπόν, είσαι φίλος με το Μαλάτο. Ο φίλος σου, συνοπαδός σου και συνεταιράκια φέτος, Κωστής Ραπτόπουλος το μεσημέρι, είπε ότι σφαγιάστηκε ο Ολυμπιακός. Σφαγιάστηκε. Βεβαίως. Εντάξει. Γιατί λέει πριν το offside δεν είναι, λέει, καθαρό πέναλτι στον Ολυμπιακό. Κι άλλος μου το είπε αυτό, δεν το έχω δει τη φάση. Ναι, ναι. Για το μπουχαλάκι μου. Α, μπράβο. Δεν την έχω δει τη φάση. Κατάλαβες. Αν τη δω, θα σου πω. Κατάλαβες. Δεν την έχω, την έχεις δει τη φάση εσύ? Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Ναι, ωραία. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, απλά το λέει. Δεν την έχω δει τη φάση. Αν τη δω, θα σου πω. Εγώ ό,τι βλέπω σφυρίζω, άσχετα τι θέλω. Ό,τι βλέπω σφυρίζω. Λοιπόν. 9, κύριε. Έχουμε και τις δηλώσεις. Πιανού. Έχουμε τις δηλώσεις Λουτσέσκου, στις οποίες έχουν αντιδράσει πάρα πολύ οι φίλοι της ΑΕΚ. Έχουν αντιδράσει και κάποιοι εδώ από ιδιοκτήτες από site, από τα SDNA. Ο αδερφός του προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος εργάζεται στο SDNA και είναι υψηλός τέλεχος, θα το χαρακτήριζα, Βασίλης Παπαθεοδόρου, αν δεν απατώμε, ο οποίος κράζει έντονα τον Λουτσέσκου σε ένα site που χρηματοδοτεί ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτά λίγο να τα κοιτάξουν και μες στον ΠΑΟΚ, να ξέρουν ποιους έχουν, ποιους πληρώνουν και τι γράφουν. Εντάξει. Υπάρχει και έντονη διαμαρτυρία και αντίδραση από επώνυμους, λέει, επιχειρηματίες και όχι μόνο τη ΣΑΕΚ, για τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε ένα ρουμάνικο site, σε ένα ρουμάνο δημοσιογράφο. Έτσι, θα κάνουμε το break, θα επανέλθουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί η υπόθεση. Θα σας διαβάσουμε τι ακριβώς είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και παρεξηγήθηκαν οι τρομοκρατημένοι, οι χάρτινοι, οι ψευτοπρωταθλητές των δικαστηρίων, οι οποίοι θέλουν να κάνουν μήνυση, ακούστε λίγο, μήνυση οπαδοί, οπαδοί των τρομοκρατημένων των χαρταετών θέλουν να κάνουν μήνυση στον προπονητή του ΠΑΟΚ για τις δηλώσεις που έκανε σε ρουμανικό site. Του καλοκαιριού, λέει, ή τώρα. Ότι είπε ότι στην ιστορία του αθλητισμού, στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αυτό που συνέβη πέρσι. Ναι. Περίμενε λίγο. Αυτό το καλοκαίρι νομίζω το έκανε, ρε, αυτές τις δηλώσεις. Μόνο κατά τη διάρκεια της Γερμανίας του Χίτλερ. Όντως, λέει, θα το είναι για μήνυση, αυτό είναι όντως. Δεν θυμάμαι ποτέ καμία αντίστοιχη κατάσταση. Έπρεπε αυτή η δήλωση. Να χάνεις δύο παιχνίδια το ένα πίσω από το άλλο. Ωραία. Χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Έπρεπε αυτή η δήλωση εσένα να σε εξοργίζει. Για ποιο λόγο? Να σε προσβάλλει σαν Έλληνα αυτή η δήλωση. Να μας κάνει ο Ρουμάνος υπόδειξη. Είχαν τον Τζαουσέσκου, είχαν όλους τους δικτάκτορες και να μιλάει για δικτακτορία. Φυσικά, ο Ρουμάνος. Σου δείχνει το πόσο τριτοκοσμικός ποδοσφαιρικά είσαι. Ο Ρουμάνος. Καλά κάνει. Ο Ρουμάνος. Καλά κάνει. Ο Ρουμάνος. Πολύ τρώει καλά κάνει. Στην Ελλάδα και λέει τους Έλληνες. Πολύ καλά κάνει. Λέει τους Έλληνες, μιλάει για δημοκρατία ο Ρουμάνος. Σόπα, μιλάει για δημοκρατία ή λέει για τη γελοιότητα, για τη γελοιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Μα γι' αυτό μιλάει. Δεν σου κάνει υπόθεση. Ούτε σου κουλάει το χέρι. Πώς δεν λέει. Και επίσης, ούτε στη δικτακτορία, λέει, του Χίτλερ. Τι λες, ρε φίλε. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Τι λέει. Το θυμάμαι, το καλοκαίρι είχε γίνει αυτή η δήλωση. Τώρα την πήρα χαμπάρι. Αυτό συνέβη μόνο κατά τη διάρκεια της Γερμανίας του Χίτλερ. Του Χίτλερ. Έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ καμία αντίστοιχη κατάσταση. Τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής, που έχει και άδικο για μένα. Τι άδικο έχει, δηλαδή? Έχει άδικο. Αυτό σου λέω ότι έχει άδικο. Φυσικά, ξέρεις γιατί έχει άδικο. Γιατί? Γιατί η ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ κράτησε, νομίζω, 12 έτη. Ναι. Ενώ. Σε αυτή τη 12ετία, στο γερμανικό πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν αγώνες, ούτε ομάδα που να διακόπηκαν αγώνες τις δύο φορές, να μην παίχτηκαν και να κέρδισε το πρωτάθλημα στα δικαστήρια ή άλλη. Ενώ έχει κερδίσει το πρωτάθλημα στον αγωνιστικό χώρο. Το έκανε η μπάγκερ, μάλλον. Κατάλαβες, φίλε. Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ ορθά, αλλά επειδή τους πονάει και τους γλεντάει ο Λουτσέσκου, δεν την αντέχουν. Θα το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. 2310-287-38. 69-45-287-38. Και οι ντροπαλούλιδες και όσοι κρυβακούτε, γιατί είστε αρκετοί, το ξέρουμε, το έχετε επιβεβαιώσει κιόλας. FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-526 και πολλά χαιρετήματα σε όλους τους υγιείς φίλους και φιλάθλους και μέλη των επιτροπικών οφιτσίων. Τους υγιείς μιλάω, δεν μιλάω για τους καραγκιόζηδες. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Να είναι καλά ο φίλος. Ο Jason Statham των φτωχών. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Και ο άλλος με έκανε. Κλαίω. Ναι, το τι γίνεται φυσικά με τα Photoshop.
στα Οφίτσια. Πραγματικά τα περισσότερα είναι επιτυχημένα, να μην πω όλα. Αυτή, άμα τη δει αυτή, ακόμη δεν την είδε. Την, αυτή τη φωτογραφία δεν την είδε με τα. Ο Χρυσανθός, αν τη δει, θα τη δει σύντομα. Ωραία. Νομίζω θα του αρέσει. Έτσι, να πούμε ότι ανοίγουμε γραμμές. 23-10-287-38. 6-9-45-287-38 από κινητό με χαμηλή χρέωση λόγω βαρουφάκι. Και οι ντροπαλόλιδες και όσοι κρυβακούτε, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5-26. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, φίλε, εσύ που μου στέλνεις αυτό το βίντεο εδώ στα Οφίτσια. Αυτό είναι ωραίο. Βρήκα, το είδα. Κάτσε να δω πώς το λένε το φίλο. Ναι. Ναι. Ο φίλος ο Ανδρέας. Ανδρέα, υπάρχει ένα κράτημα της φανέλας. Δεν υπάρχει καμία ανατροπή. Αυτά συμβαίνουν μέσα στην στη μικρή περιοχή. Ούτε σκούντιμα υπάρχει, ούτε ανατροπή, ούτε τίποτα. Απλά του κρατάει τη φανέλα και μόλις αντιλαμβάνεται ο Μπουχαλάκης ότι μπορεί να πάρει πέναλτι και είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει πολύ χειρότερα πέναλτι από αυτό που διεκδικεί, έτσι. Η μπάλα πάει φυσικά 10 μέτρα πιο πίσω, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Παιδιά. Γιατί είναι πέναλτι, αυτό είναι και το Μαουρίτσιο, έτσι. Στο διάλειμμα του λέω αυτό. Του λέω είναι η ίδια φάση με το Μαουρίτσιο, αυτό του κρατάει και περισσότερο. Του περισσότερο λέω ότι φανέλα είναι του Μαουρίτσιο στιγμή. Του Μαουρίτσιο είναι πέναλτι, λέει ο Τρέκιας. Αυτό όχι. Φυσικά είναι πέναλτι. Γιατί τον τραβάει πολύ πιο δυνατά. Δίκιο Αρισίδη το φωνάζαν λοιπόν, μικρό τον Τρέκιας. Σπυρόπουλος, ο επόπτης, ο εγκληματίας επόπτης, ο οποίος διέπραξε ένα διαιτητικό έγκλημα υπέρ του Ολυμπιακού κατά του Πανιωνίου και χάρισε στην ουσία 3 βαθμούς στον Ολυμπιακό και στέρισε 3 βαθμούς από τον Πανιώνιο. Λοιπόν, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα, γι' αυτό τα λέμε πέτσινα, ψεύτικα και ό,τι άλλο λέμε και δεν τα δέχεστε. Τι να το κάνω εγώ, το βάρμα το βάλει τον Ιανουάριο. Θα γυρίσουν οι 3 βαθμοί πίσω. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θα ήταν πρώτος μόνος. Ο Ολυμπιακός θα ήταν ένα βαθμό κάτω. Λοιπόν, τι να το κάνω εγώ το ΒΑΡ. Τα σχολιάσαμε πριν. Δεν αντί να πάρει 0 πόντους ο Ολυμπιακός, πήρε 3. Τι να το κάνω εγώ το ΒΑΡ τον Ιανουάριο. Πάμε στις γραμμές γιατί γίνεται πανικός. Να μην αφήνουμε τον κόσμο να περιμένει. Καλησπέρα. Καλό είναι να φλεάρουμε και οι δύο, αλλά δεν γίνεται. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον πρώτο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε. Ναι, φίλε μου, το όνομά σου αν θέλεις. Κώστας. Έλα, είναι τέτοια ώρα που είχα ξαναπάρει κάποια προηγούμενη φορά. Ξεκινάμε με μια ενημέρωση. Επειδή μάλλον αναφέρεσαι στο πέναλτι του Βυζιδέου Ολυμπιακός. Καταρχήν Μαριανός δεν χρειάζεται. Λέμε αυτό όλοι οι υπόλοιποι. Άλλο άρεσε. Αυτό είναι γνωστό. Λίγο τον καλσόν γράψε. Υπάρχουν και πάρα πολλοί. Κοίταξε, αυτή η πόλη, φίλε, είναι αλφα εθνική. Δεν είναι αλφα εθνική. Αυτή η πόλη. Να ξέρουμε τι λέμε, ρε φίλε. Αυτή η πόλη είναι αλφα εθνική. Αλφα εθνική είναι η πόλη. Δεν είναι πίτα και γάμα. Θα αλλάξει να το παρακαλώ. Βασίλη, τι λέει αυτό, κλείστο να. Εγώ σταμάτησα, ο άλλος το φωνάζει. Ξεκινάμε με μια ενημέρωση, η οποία είναι δεδομένη. Αναφέρεσαι στο πέναλτι του Ολυμπιακός. Δεν είναι απλά τράβηγμα, του έχει κάνει τη φανέλα περίπου 3 νούμερα μεγαλύτερη. Παρατεταμένο κιόλας τράβηγμα είναι. Όχι παρατεταμένο, απλά έτσι για να μην εκτίθεσαι. Μετά πάμε σε μια παρατήρηση. Αυτό το είπε. Άκου λίγο, Κώστας, είπε. Ναι. Καλά, μη φοβάσαι, δεν σε κάνει ταντά ο πρόεδρος. Πες την αλήθεια. Δεν θα σε κάνει ταντά ο πρόεδρος. Έχω ενημέρωση, παρατήρηση και ερώτηση. Αυτή ήταν η ενημέρωση. Μπράβο. Η παρατήρηση είναι και αυτή. Μόλις κέρδισες κούτρα ένα εισιτήριο για το Άρης Τρίπολη, για τον πρόεδρο, να ξέρεις με αυτό που είπες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να σου κάνω παρατήρηση. Που είναι για σένα για να μην εκτίθεσαι. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Αν εκτίθομαι, φίλε, εγώ δεν είναι δυνατόν να έχει σαν επιχείρημα να διορθώνεται ένα λάθος με κάποιο άλλο. Και αξιγούμε που αναφέρομαι. Στο αυτό αλήθεια του μνήμης αγώνα που ήταν ΠΑΟΚ με τον Αστέρα, δεν είναι δυνατόν όπως θέλει να καταλήψεις ένα λάθος πέναλτι που δεν ήταν του Πρίγιοβιτς, κάτω δεν μπορεί να ήταν, και να φέρνεις σαν δικαιολογία δεν έδωσε κάρτες ή δεν έδωσε offside. Και να έδινε κάρτα, ρε αγόρι μου. Ποιος σε εσένα σου λέει σίγουρα θα έβαζε γκολ για να το κάνει. Αυτό πήγα να του πω και βέβαια. Πραγματικά αυτή είναι η οποία. Για ποδόσφαιρο, μιλάς για λάθος με ένα άλλο. Για ποδόσφαιρο μιλάς ή για χάντμπολ. Έχουν παιχτεί μάτς με 11 παίκτες. Εγώ σοβαρολογώ ή εσύ. Δηλαδή θα έπαιζε. Συγγνώμη, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δηλαδή μου λες ότι η Τρίπολη θα έπαιζε με 9 από το πρώτο ημίχρονο μέσα στην Τούμπα. Με 9, με 10, ρε. Με 9 και το κορακάκι κόκκινη είναι. Η δεύτερη κίτρινη. Και σένα ο Μάτος πρέπει να ξεκινάει τα αποδητήρια με κόκκινη. Με όσο άλλο στην Ευρώπη και πρέπει να βγάλει κόκκινη κατευθείαν. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Πες μου εσύ λοιπόν ότι αν η Τρίπολη έπαιζε με 9 από το πρώτο ημίχρονο και με πέναλτι που δεν δίνει στον Ουάρντα, ότι θα κέρδιζε αυτό τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτό σου λέει, είναι λάθος συλλογική σου. Όχι, δεν είναι καθόλου λάθος συλλογική μου.
Καθόλου λάθο δεν είναι λογική. Να έχει να μην κερδίσει, δεν είναι δυνατόν. Φίλε, πλάκα, κάνει τώρα. Εδώ ήρθε η Σπάρτακ Μόσχα. Ήρθε η Σπάρτακ Μόσχα, η δεύτερη καλύτερη ομάδα στη Ρωσία. Με κέρδισε 0-2 στο 17 και την έκανα 3-2 στο ημίχρονο. Τι μου λε τώρα. Με 11. Θα πληγώ από το γέλιο. Θα πληγεί, φίλε, γιατί είσαι κομπλεξικό. Τρίτη βγήκε. Γι' αυτό. Τρίτη βγήκε Σπάρτακ. Το ότι σε έχω κάνει κομπλεξικό, το γουστάρω εγώ αυτό να ξέρει. Ακριβώ, ναι, ναι. Και πάμε και στην ερώτηση. Ναι, σα αγαπάω, σε λατρεύω. Και εγώ σα αγαπάω όλου. Και πάμε και στην ερώτηση. Πιάσουμε κανένα παιδί. Για το τι ομάδα είναι ο πρόεδρό μου. Εσένα ο πρόεδρό σου, αυτό ο τσομπανοσελέμπριτη που σε έσαι από του χάρου τα δόντια, τι ομάδα δηλώνει. Κλείστε τον κύριο, κλείστε τον κύριο. Θα υπάρχει σεβασμός προς το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη. Εγώ δεν είπα κανένα χαρακτηρισμό για τον πρόεδρο σου. Εδώ έχει ένα δίκιο. Εντάξει, έχει πολλά πολύ. Καλά το πήγες, ήσουν ωραίος, απολαυστικός, καζουρίτσα. Αλλά εγώ δεν χαρακτήρισα και νομίζω ότι και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ θα αρπαχτήκαν τώρα. Έτσι. Εγώ, να κρατάμε λίγο τα προσχήματα. Εγώ πραγματικά είμαστε τώρα. Μην ακοντεύουμε έτσι. Τέταρτη εβδομάδα είναι αυτή. Και στους φίλους μου το λέω έτσι. Έχω, πραγματικά αυτό που με κάνει εντύπωση στο Λίμπερο είναι η ποιότητα των ακροατών. Ωραίος ήταν ο Κώστας. Ναι, απλά εντάξει, τώρα δεν το έπιασε καλά. Εντάξει, μπορούσε να το χαρακτηρίσει αλλιώς. Ναι, μπορούσε να πει, έτσι. Αλλά εντάξει. Ήταν πολύ. Πάμε στον επόμενο βαθμό. Πάμε 23-10, 2-87 και 3-8. Μόνο τα δικά σου δέχεσαι. Τον άλλο δεν δέχεσαι τίποτα. Πώς θα γίνει, ρε Τρέγια. Αλλιώς δεν θα ήμουν ο Τρέγια. Α, καλά, έτσι πάει. Και δεν θα ήσουν ο Τρούλινγκ. Ναι, εγώ δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Τι δέχομαι. Εγώ ήρθα εδώ και σου είπα, φίλε, χωρίς να δω το τέτοιο ότι μάλλον. Η οπτική γωνία μου στον γήπεδο μου έλεγε ότι ήταν πέναλτι του. Εδώ μας είπες, ρε φίλε, ότι παίζαμε στο μπάσκετ. Σε βάλαμε, πέσει, σε βάλαμε το αυτό να το δεις. Ναι. Ότι δεν είχαμε συμμετοχή γιατί δεν παίξαμε ποτέ και δεν το δέχεσαι. Ρε φίλε, σε ρωτάμε, πόσες ομάδες έχουν συμμετέχει σε όλα τα πρωταθλήματα. Αλλά παραθύρια δέχεσαι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Μήνυση και στο σκουντί κάτω. Γεια σου, φίλε. Στο σκουντί μήνυση. Έλα, Θοδωρή, ήταν όβερο. Τι γίνεται. Γεια σου, έλα, Θοδωρή. Έλα, γιατί μιλήστε λίγο για μπάλα, ρε. Αφήστε τώρα μαζί. Μπάλα, αύριο τώρα μιλήσουμε για μπάλα. Αύριο μπάλα. Σε βάλανε σούπα, η Αργεννή είναι τρίτα ξαδέρφια με την μπάλα. Μην μπαίνει. Τώρα πάμε να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Για να γιατί... πάμε. Εσείς που είστε πρώτα ξαδέρφια. Ζαχούλη, στο είπα την προηγούμενη φορά για την ΑΕΚ πώς θα μπει, ότι θα μπει να πρεσάρει κτλ. Σου είπα ότι θα κερδίσουμε από ημίχρονο. Εσύ με λιδόρησες και λίγο μου πες δηλαδή από ημίχρονο να το παίξω άσο. Εγώ στο πες, ούτως και ακριβώς κορδίζω. Ειδικά κιόλα για το πρώτο ημίχρονο. Πάνε και αυτό να πάνε ανάψει μια λαμπάδα στην Αγία Βαρβάρα εκεί πέρα που δεν ήταν 0-2 στο ημίχρονο και μου λες για το πρώτο ημίχρονο. Για το ΠΑΟΚ, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Για το πρώτο ημίχρονο, σου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Θα μιλήσει εσύ εγώ. Εσύ. Για με συζήτηση να κάνουμε. Αν θες να μιλάς μόνο. Συζήτηση να κάνουμε, αλλά κοίταξε, δεν ακούεις αυτό που λέω. Δεν μου βάζεις λόγια. Πρόσεξε να δεις. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Έχει πιο καλή κατάσταση αυτή τη φυσική κατάσταση. Σου είπα ότι θα μπει να πρεσάρει η ΑΕΚ. Δεν μπορούσε κάτι άλλο να κάνει. Ναι. Δεν μπορεί να πας να παίξει 4-4-2 με στην Τούμπα με Μάνταλο και. Σωστό αυτό. Αυτό είναι σωστό. Και τέτοιο δεξιά-αριστερά. Δεν είχε εξτρέμ. Το καταλαβαίνεις τώρα. Έβαλε το Μάνταλο να μαρκάρει τον μπακ μου που είναι ο Μάτος. Εγώ έχω καλύτερο εξτρέμ. Δηλαδή ο Μάτος είναι καλύτερος παίκτης από το εξτρέμ της ΑΕΚ. Για να καταλάβεις τώρα ποιο θα πλαγιοκοπήσει. Λοιπόν, κατάλαβες, ήξερε την ιστορία ο δικός σου και μπήκε μπροστά ο Ουζουνίδης, σου λέει να πιέσω, μπας και κάνω τον γκολ. Αυτό ήταν όλο. Γιατί η ΑΕΚ είναι σκληρή ομάδα για να την καταβάλεις. Αν βάλει πρώτη γκολ, δύσκολα μετά μπορείς να της να της το γυρίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ωραία. Δεν έκανε τον γκολ, κάναμε εμείς πρώτη τον γκολ, τελείωσε το παιχνίδι. Ωραία. Έτσι το περίμενα κιόλας. Έτσι το περίμενα. Από εκεί και πέρα σου είχα πει και για τον Άρη, το βλέπα και για 0-1, για 1-0 δηλαδή. Έτσι και έγινε κιόλας. Σφιχτό μάτς έγινε και εκεί πέρα. Κακό και από σένα. Το προβλέψιμο είπες, δεν έκανες κάτι. Όπως και το ίδιο σκορ βλέπω τώρα ναι. Με τον Αστέρα Τρίπολης. Βλέπω βλέπεις. Δύσκολα. Για εμάς τώρα βλέπω με τον Ολυμπιακό είναι πιο εύκολο το παιχνίδι. Γιατί με την ΑΕΚ ήταν με την πλάτη στον τοίχο πίσω ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αν δεν κέρδιζε αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να στράβωνε και να έχανε, μπάλα είναι. Τελείωνε και το πρωτάθλημα. Αν έχανες και στον Ολυμπιακό μέσα, σου στείλουν και μια διαιτησία. Με 100-0 όπως θα κάναμε στον Όφη, κάποια στιγμή θα στραβώσει το παιχνίδι. Στον Όφη έπαιξε. Όπως στον Όφη είπα, όπως στον Όφη λοιπόν. Σου στείλουν μια τέτοια διαιτησία, έχεις πάει μείον 12 στον πρώτο γύρο, γεια σου, καλή νύχτα ζωή. Και μετά σε κάποια φάση στο δεύτερο γύρο θα σου δίνουν και κάνα δυο μουσατένιες φάσεις, θα αφήνουν να επεχτεί και το ποδόσφαιρο και θα σου λέγανε ορίστε, που είναι η ομάδα σου. Έτσι σκέφτονται αυτοί. Δεν τους έκατσε τώρα και τώρα στον Ολυμπιακό, με αυτές τις τρύπες που έχει πίσω, γιατί καλό υλικό ο Ολυμπιακός δεν έχει. Από τη μέση και πίσω δεν βλέπετε, μπροστά καλός είναι. Εγώ μπορώ να σου πω ότι
και με τους συνδυασμούς και αυτά που είδα, είδα ένα στατικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι δηλαδή από τον προπονητή του συνεργασίες, σταυρούς, να μπαίνει μέσα ο χάφ, ο εξτρέμ, να ανεβαίνει τον μπακ, να κρύβουν την μπάλα, δεν τα είδα αυτά εδώ. Είδα δηλαδή στατικό ποδόσφαιρο, γιόμες και ψάχνουν όλοι το σεντερφόρ για να βάλει τον γκολ. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον για μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Αυτό το κάνει η μικρή ομάδα, ο Αστέρας Τρίπολης. Η μεγάλη ομάδα πρέπει να σε βάλει στα δίχτυα σοβαρά. Πρέπει να είναι δουλεμένη η ομάδα, να τη δεις ότι το δεκάρι κατεβαίνει, μοιράζει κάστα την μπάλα, βγαίνει στην τρύπα, βγαίνει κάνει overlap ο μπάξου, γίνεται extreme, παίζουν το 1-2, 1-3, εκεί πέρα σε βάζουμε στην περιοχή. Τώρα αυτό, παίρνω την μπάλα, κάνω σέντρα καμινάδα και όποιος πάρει την κεφαλιά να βάλει γκολ, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, παιδιά. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός. Πάντως, Νάτσκο δεν έχεις. Νάτσκο, κοίταξε, δεν έχω. Νάτσκο. Και αυτός ο ούτε και ο Ολυμπιακός έχει, γιατί ο Νάτσο αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν έχει δώσει το κάτι παραπάνω. Αυτό που λες. Ναι. Εγώ λέω σαν ποιότητα παίκτη. Όταν υπάρχει ποιότητα, κάποια στιγμή θα φανεί. Η ποιότητα του Νάτσο είναι δεδομένη. Έχω Μαουρίσιο, το εξάρι μου αυτή τη στιγμή δεν μου έχει δώσει ακόμα τίποτα που πήρα και το πλήρωσα καλά. Το φόρτο Ολυμπιακού ποιος είναι. Να μου παίξει την μπάλα. Το φόρτο Ολυμπιακού ποιος είναι. Αυτός ο Χασάν, ο σκούρος. Ο Γκιγέρμε ποιος είναι. Ο Χασάν τον πήραν για αναπληρωματικό. Τώρα το αν παίζει τώρα δεν λέει. Ο Γκερέρο και ο Χασάν είναι. Ρε, δύο σεντερφόρ. Και τον Γκερέρο που έβλεπε μαζί και παίξε. Πρέγιοβιτς Ολυμπιακός δεν έχει ούτε καλή ούτε κρούση. Ούτε Μάτος έχει, ούτε Βαρέλα έχει. Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι τάσο, δεν έχει και ο Φορτούνης θα μαρκάρεται, δεν θα είναι όπως τον Πανιόνιο που τον αφήνανε. Ούτε καν μπίσες βαρέχει. Ούτε καν μπίσες βαρέχει. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Βάλω... Εγώ τον Ολυμπιακό δεν το φοβάμαι. Αν σας βάλω... Δεν το φοβάμαι τον Ολυμπιακό. Το σωστό που είπες και για να το κλείσουμε, Θόδωρο, είναι ότι αυτό το ματ, γιατί έχουμε άλλους δύο φίλους στην αναμονή, αυτό το ματ είναι ένα ματ που και να το χάσεις είναι, έλεγες από την αρχή ότι είναι μια πιθανή ήττα. Δεν είναι έτσι. Παλιά είπε. Έλεγες έτσι. Όχι, και τώρα το λες. Δηλαδή, άμα χάσει ο Πόκ θα πας στην Τούμπα να διαμαρτυρηθείς τώρα. Φυσικά ρε φίλε. Να σου πω λίγο κάτι, γιατί δεν το ξέρετε και οι δύο μπορεί να μην το ξέρετε. Τι θα γίνει. Λοιπόν, να το πω και να το μάθει και ο κόσμος. Να το πεις. Εντάξει, πειρασμένο Λουτσέσκου. Ναι. Έχω 29 μάτς πρωταθλήματος και έχω 28 νίκες. Καλά, ρε φίλε, έχει το καλύτερο μπάτζετ της ιστορίας. Το ξέρεις αυτό που σου λέω. Μα το ξέρω. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Πιάσε λίγο τη στατιστική. Επιχείρημα 20... είναι αυτό. Καλά, πλάκα. Κάνεις να δίνει αυτό το επιχείρημα ποιο είναι. Θα σου πω. 29 μάτς λοιπόν πρωταθλήματος συνεχόμενα. Ωραία. Ξέρεις πόσες νίκες είναι, 28. Ωραία. Είχε κανένας άλλος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ αυτό το μπάτσετ να διαχειριστεί και αυτούς τους παίκτες. Έτσι θα το συγκρίνεις. Είχε ο Τούντορ. Ο Τούντορ είχε. Ο Τούντορ είχε και ο Στέφενς. Και αυτό πώς το λέγανε. Είχε ο Στέφενς. Καλό μπάτσετ. Άρα είναι ο μεγάλος προπονητής. Το Μπερμπάντοφ είχα, ρε φίλε. Πλάκα μου κάνεις. Το Μπερμπάντοφ. Είχε το ίδιο μπάτσετ τη χρονιά του Μπερμπάντοφ με φέτος. Γιατί, εσύ τι πιστεύεις, είχα λιγότερο. Δεν νομίζω να έχει στον πάγκο Χατσερίδη με 1,5 εκατομμύριο και τέτοιο. Δεν νομίζω ότι του είχε αυτού. Αυτά του πήρε για εναλλακτικέ λύσει. Ακριβώ. Στον πάγκο 1,5 εκατομμύριο είχε τότε. Τέλο πάντων. Οκ, Θόδωρε. Για να κλείσω, παιδιά, εγώ το πιστεύω για διπλό το παιχνίδι και εδώ τελειώνει και το πρωτάθλημα. Αν πάρει το διπλό ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει και με την πόρη για το πρωτάθλημα. Και διπλό να πάρει δεν τελειώνει τίποτα. Είδαμε την Κυριακή. Εδώ είναι όλο το πρωτάθλημα. Είναι εδώ. Ένα ήταν με την ΑΕΚ και ένα με το Ολυμπιακό. Εγώ διαφωνώ. Η άποψή του λέει. Εντάξει, φίλε, και εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι το μυστικό και το κλειδί της επιτυχίας για το πρωτάθλημα είναι η επαρχία. Να πάρει τα μάτσα έξω στην επαρχία. Πάντα είναι η επαρχία. Αλλά τάσο σε αυτή τη φάση έτσι πως ήρθε. Ο ντεφορμανισμένος ΠΑΟΚ, αν τον πάρει τον Ολυμπιακό εκεί μέσα, χώγια γρίνια που θα δημιουργηθεί, δεν θα βγάλει παρέλαση ο προπονητής, το λέω. Άσχετα το τι γράφουν οι φιλάδες. Θα δεις κατευθείαν ο χοντρός θα βγει. Έγινε, φίλε. Έγινε, αυτά. Να είσαι καλά. Τα λέμε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βέβαια, αν θα ρωτήσουμε τώρα 10 φίλους, τους επόμενους 10 που θα βγουν βάσει της εικόνας που είδαμε τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό με τον Πανιόνιο, ποιος είναι σε φόρμα καλύτερα και ποιος είναι πιο αδύναμος, νομίζω άλλος. Ότι οι 11 από τους 10 θα με πούν ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα σου πούνε, αλλά άλλος Ολυμπιακός είναι στο Καραϊσκάκι. Γιατί είπε κάτι ο Θόδωρος τώρα, γιατί μιλάει για μπάλα, έτσι. Δεν θέλω να κοντράρεις με τον Θόδωρο. Αλλά βάσει της εικόνας των δύο ομάδων ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Πανιόνιος Ολυμπιακός, όχι ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε και έβγαλε μάτια, αλλά ήταν πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Ωραία, αλλά τώρα είναι στο Καραϊσκάκι το ΠΑΟΚ. Στο Καραϊσκάκι δεν θα είναι. Καραϊσκάκι όμως θα είναι άλλος ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι αυτός που είδες. Είδαμε την Κυριακή κοντή. Έχουμε και μηνύματα στο SMS. Πάμε στους φίλους, θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα. Έτσι. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, φίλε. Ο επόμενος, αφού δεν περίμενε, εντάξει. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα.
Γιώργος Χανιώτη. Γιώργος? Από Χανιώτη. Από Χανιώτη, ναι. Χανιώτη, ναι. Μάλιστα. Έλα, πάμε. Μην αφήσεις τον άλλο να μιλήσει, θα μιλήσουμε λίγο μαζί και μετά θα μιλήσει ο άλλος. Ο Τάσος, ο άλλος. Ναι. Έλα, πάμε. Ναι, ο άλλος, ναι. Ναι. Μιλά καλύτερα, Βλάχο Καμπόι. Ναι, ναι. Φίλος. Δεν μου λες. Πάμε. Δεν μου λες. Να σου πω, τι το είναι. Δικό σας το όνειρο ποιο είναι, να κερδίσετε τον ΠΑΟΚ αύριο ή να κερδίσετε τον Αστέρα Τρίπολη? Την Τρίπολη, αν ρωτάς εμένα. Εσένα ρωτάω, γι' αυτό είπα να μιλήσω μαζί τώρα. Μα πριν, ένα λεπτό λίγο, μα πριν προφανώς δεν παρακολουθείς εκπομπές. Όχι, την παρακολουθώ την εκπομπή. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πριν παίξουμε καν με τα Γιάννενα, είπα ότι προτιμώ να κερδίσουμε τα Γιάννενα και την Τρίπολη και να σκάσω στο κύπελο από τον ΠΑΟΚ. Άλλωστε δεν θα με έξω από το κύπελο και να χάσω από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Στο πρωτάθλημα θέλω να κερδίσω. Θα με πειράξει να χάσω. Στο κύπελο, ναι, γιατί δεν λέω. Και αύριο θέλω να κερδίσω. Αλλά δεν θα πεθάνω να χάσω κιόλας. Και αύριο θέλω να κερδίσω. Εγώ θέλω να πάω σε Σελήνη. Ναι, εντάξει. Δικαίωμά σου. Να γίνει αστροναύτης. Κοντά. Αυτό θα πάει στο Σάκο Ιωσήλιο. Εντάξει. Φλεράκι είναι ο Τάσος. Δικός μου. Ναι, δικός μου. Για πάμε. Δικός σου απάντησα νομίζω. Μα απάντησα, ναι. Δεν μου λες. Θέλω να μου πεις κάτι. Εχθές αυτό που έγινε στον Πανιόνιο, ναι, έτσι, το δικαιολογείς εσύ? Θα σου άρεσε να το κάνουν αυτό σε σένα? Αυτό το έχω πάθει, ρε φλέκα, μία 100 φορές. Τι θα μου άρεσε? Πόσες φορές φέτος δεν το έχεις πάθει? Φέτος εμείς το πάθαμε στα ΠΑΟΚ. Εμείς το πάθαμε, αδελφέ. Πού το πάθατε, ρε φίλε? Στο ίδιο κήπεδο. Α, ναι, όντως. Καθαρό γκολ μακύρωσαν. Δεν σου στήχεις όμως, όντως, η αδικία είναι πάντα αδικία. Και άμα ήταν 0-0, συγγνώμη, δεν σε μα δεν ολοκλήρωσα όμως. Σου λέω, η αδικία είναι αδικία και 0-5 να κερδίζεις, αλλά δεν σου στήχησε. Ναι. Και αυτό είναι σωστό που λέω. Δεν σου στήχησε, αλλά η αδικία, ναι, ήταν. Ήταν όλος το. Ήταν γκολ. Τι να πω, δηλαδή δεν ήταν γκολ. Δεν τον καλύπτει 3 μέτρα. Ναι. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. 4. Συγγνώμη. 4, αν ήταν 0-0 στο δικό μου το παιχνίδι που έδεξα. Δεν θα μου στήχιζε. Φυσικά θα σου στήχιζε. Με τον κόλ. Γιατί είναι συνόργο, στο 1-0 δεν μπορεί να σου κάνει 1-1 και γιατί έχει άλλα 9 λεπτά. Μα αυτό 9 λεπτά έχει. Μην αυτό... πάμε. Σωστό αυτό που λέει ο Τάσος. Σωστά. Μην πάμε όμως τώρα. Προηγούμενο στο μεσάωρο λέγαμε αυτό. Μην πάμε τώρα στην πρώτη αγωνιστική. Εντάξει. Μην πάμε. Ναι, δεν πάμε στην πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, θα σου πω για την πρώτη. Σε ποια αγωνιστική θα πάμε? Σου είπα, φίλε μου, αδικήθηκε σε 2 παιχνίδια, σου το είπα. Που δεν σου στήχησαν εσύ... όμως. Δεν σου στήχησαν βαθμούς. Τι θες πιο πολύ από αυτό να σου πω, ρε φίλε? Ρε αδελφέ, ναι, μισό λεπτό. Εσείς τα λοιπά να πούμε συνέχεια τα λοιπά. Εντάξει, εγώ σε παρακολουθώ και σε αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά συνέχεια με τον ΠΑΟΚ τα βάζε. Ότι επειδή κέρδισε ένα πέναλτι ο Πρίγκιπας με τον Αστέρα Τρυπόλος. Χθες δεν είπα ότι δεν ήταν πέναλτι. Ναι, για τη ΣΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική το πέναλτι δεν λέει. Που παίρνει 3 πόντους η ΑΕΚ. Μα εγώ δεν έγραψα ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για την ΑΕΚ. Είπα ότι το πέναλτι του Μάνταλ είναι χειρότερο από το ΠΑΟΚ. Απλά τις εκπομπές έχεις αναφέρει 20 φορές το πέναλτι του Πρίγκιπας. Το πέναλτι της ΑΕΚ το ξαναφέρει. Κάνεις λάθος. Είπα ότι είναι από τις εκπομπές, ευτυχώς ανεβαίνουν στο YouTube. Από την πρώτη φορά σας είπα ότι ήταν. Όλες. Όχι, δεν το είπες. Τι λες, ρε φίλε? Είπα ότι είναι χειρότερο. Και τα δύο δεν είναι πέναλτι. Του ΠΑΟΚ είναι 10%. Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω τι είπα εγώ και ξέρεις εσύ. Δηλαδή, να με τρελάνετε. Εντάξει, μα αφού τα. Και εγώ τα έχω γραμμένα. Τα έχεις γραμμένα. Τα έχω γραμμένα. Ωραία. Το ξαναλέω για χιλιοστή φορά. Και τα δύο δεν είναι πέναλτι, είτε δεν σας αρέσει, θα σας αρέσει. Του ΠΑΟΚ είναι 10% πέναλτι, τον βρίσκει, ναι, αλλά ο άλλος έχει πέσει 1 χιλιόμετρο πριν. Τι να κάνουμε, ναι, τώρα, να κάνουμε κάνα μοντάζ να τον δείχνει ότι πέφτει την ώρα που το χτυπάει. Αυτό έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Εσύ πες ότι δεν πέφτει από εγώ πριν. Εγώ λέω ότι τον ανατρέπει ολοκαθαρά και γλιτώνει και εγώ κόκκινη. Εγώ λέω. Αφού του παίρνει τα πόδια. Εγώ λέω τελευταία. Στη Β και στη Γ εθνική έχει απέναντι. Τελευταία αγωνιστική. Δεν καταλαβαίνω τι πέναλτι. Τελευταία αγωνιστική να χάσετε, λέω, το πρωτάθλημα πάλι με ένα τέτοιο πέναλτι που θα σφυριχτεί εναντίον σας. Έτσι λέω. Και να λέτε ότι ήταν πέναλτι. Δεφορμέ, σε 4 χρόνια ξέχασε την μπάλα που ήσουν. Καλά, ναι. Στα κουτσοχώρια. Ζάχο. Ναι, πέναλτι. Τα δικά μας και τα δικά τους δικά μας. Δεν γίνεται αυτό. Ζάχο. Έλα. Ζάχο.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα καθαρό πέναλτι, ρε φίλε. Δεν αρπάζω. Δεν τρώει και κάτω τον ματοφύλακα. Δεν αρπάζω. Μόνο που τον ακουμπάει τα πόδια είναι πέναλτι, εντάξει, έγινε. Μα τσιμπάει την μπάλα, ρε φίλε, και πάει να σκοράρει και τον ανατρέπει. Μα δεν σου είπα τίποτα. Είναι ο ορισμός του πέναλτι. Εφόσον για σένα είναι πέναλτι, σου λέω, σου εύχομαι τελευταία αγωνιστική να γίνει μια ολόγια φάση και να χάσει και να βγει. Ωραία, και να βγει και να μου πει, χάσαμε, συγγνώμη, αλλά ήταν πέναλτι. Έτσι θέλω. Αλλά κοίταξε, ναι. Κοίταξε, στο 93 μισό να το κερδίσει το πενάλτι. Το χάσει το 93, 94 δεν είναι, είτε 93 είτε 63, άμα το χάσει πρωτάθλημα με τέτοιο πέναλτι. Παιδιά, εντάξει, σας καταλαβαίνω, έχετε μεγαλώσει, έχετε μεγαλώσει, είστε μπουζόπεδα. Εντάξει, ότι σας αδικούν συνέχεια. Έχετε μεγαλώσει με η εξαωρίδη, ωραία, με την υπόγα, άσε μας τώρα. Έχετε μεγαλώσει ότι σας αδικούν επάνω. Τουλάχιστον ο ένας, τον ένας και δημοσιογράφος. Έχετε μεγαλώσει, μία φορά να ακούσω τον ΠΑΟΚ να πει ευνοήθηκα. Τι να πει ευνοήθηκα. Ένα ΠΑΟΚ να ακούσω. Φυσικά, όλη η Τούμπα, στάσου λίγο. Εσύ, όταν κέρδισε εκείνο το Καραϊκουζλίκη ειδικό πέναλτι. Ποιος? Ο Τζαβέλας με τον Πανιόνιο που ήταν μέσα στην Τούμπα. Δεν φόραζε όλη η Τούμπα τον Αθανασιάδη, βγάλε το έξω. Και το έβγαλε. Ε? Το έβγαλε. Όχι, το έβαλε. Το έβαλε, γιατί το έβαλε. Γιατί κυρμίζεις. Γιατί είναι. Γι' αυτό δεν έπρεπε να το βάλει. Γιατί. Έπρεπε να το βαρέσει σαν του Καράμπελα που βρήκα την μπάλα στην Νεάπολη. Μπράβο, την βρήκαν όμως την μπάλα. Ενώ την άλλη την βρήκαν στα δίκτυα την μπάλα. Άλλο σου λέω για την νοοτροπία του κόσμου. Γιατί μα λε ότι είμαστε μπουζόπεδα. Ναι. Φώναζε όλη του, είπα βγάλ το έξω. Ε, ναι, αυτό έλεγε, ξεφτύλα ήταν. Κατάλαβες. Ξεφτύλα ήταν. Ε, άντε μπράβο. Ξεφτύλα. Εντάξει. Τα εξαωρίδη τώρα τα παρεθήκαμε, άσε. Έλα. Ζάκο, μια κουβέντα. Πόσα αύριο θα φάτε. Ένα. Πόσα θα φάτε αύριο, πες μου. Κάνε μια πρόβλεψη, φίλε, να γραφτεί έτσι, να σε έχουμε τέτοιο, για κάνε μια πρόβλεψη. Λοιπόν, γράψε με 2-0. 2-0 και να το γράψουμε ο φίλος. Ναι, Γιώργος Χανιώτη. Γιώργος Χανιώτη, να δούμε, να παίρνουμε και σκόρ, φίλε. 2-0. Να δούμε ποιος θα το πετύχει. 2-0. Έγινε. Καταγράφηκες. Φιλάκια. Γεια σου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, κάνουμε το διάλειμμα τώρα. Γραμμή. Ε? Δεν ξέρω, η γραμμή. Ωραία, να διαβάσουμε τα μηνύματα. Για διάβασε, γιατί έχεις 4-5 μετά το διάλειμμα. Μετά. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά το 2310-287-38. Ξανά θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287-38. Και οι ντροπαλούριδες, FM κενό, σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Και όσοι κρυβακούτε. Λοιπόν, επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά, λίγο παραπάνω από 15 λεπτά, της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα και Παρασκευή 10 έως στις 12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 έως στις 10, αύριο εκτάκτος λόγω του παιχνιδιού του κυπέλου του Ντέρμπι Πάο Κάρης. Καλά, θα το δούμε αυτό. Τρία θα σου λέω. Αύριο, άσε αυτό, είναι σημαντικό. Θα σε τιμωρήσω αύριο. Καλά, γιατί αν μπορείς κάτω. Έβγαλες γλώσσα και θα τιμωρηθείς αύριο. Λοιπόν, αύριο προς τους φίλους μας ακούνε, 10-12 η εκπομπή. Εκτάκτος λόγω του παιχνιδιού, θα πιστεύω δεν χάνεται η αυριανή εκπομπή. Έτσι, Τάσο, θα έχουμε. Νομίζω ότι θα είμαστε πρώτη επιλογή εδώ στην πόλη, γιατί μετά το Πάο Κάρης. Θε να ακούσει ένα Παοξί και έναν Αριανό. Ραδιοφωνικό. Έτσι. Λοιπόν, το έχουμε... 673. Α, ναι, να διαβάσουμε, γιατί έχουμε και. Φίλους. Τρία μηνύματα. Έτσι, πάμε. Αν βρεθείς, λέει, με αυτούς που σε κράξαν, λέει, στα οφίτσια, θα τους πάει στα γυαλάκια τους. Γιάννης, λέει, πατήσια. Φίλε, τίποτα δεν αποκλείουμε. Έτσι. Αλλά στα οφίτσια είναι. Εντάξει, μας τρολάρουν τα παιδιά. Δεν είναι σκοπός μας αυτός. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ίσα. Εμείς γουστάρουμε να κάνουμε καζουρίτσα, να κάνουμε πλακίτσα και να έχουμε ένα όριο. Ειδικά εντάξει, όταν είναι για εμάς και είναι πετυχημένοι, γελάμε ανέδρα. Εντάξει, αν δεν νιώθουν τώρα μερικοί, δεν φταίω εγώ. Τι κάνουμε τώρα, προχώρα. Γιάννη, δεν φταίω εγώ για αυτό το πράγμα. Ναι. Ο 799, καλησπέρα παιδιά. Πολύ μου έχει λείψει αυτή η παρέα, αυτή η αντιπαλότητα. Αύριο περίπατος και την Κυριακή δείχνεις ομάδα με στόχους και τους τελειώνεις. Α, για τον Άρη λέει, εντάξει. Μέσα στο τηγάνι λέει. Α, ναι, ο Άρης δεν παίζει με στο τηγάνι. Α, στο τηγάνι. Σε άλλο παίζει. Σε άλλο παίζει. Μου λείψατε ρε μάγκες, Βεζινάς 4. Γεια σου, ρε Βεζινά 4. Βεζινά, δεν λέει που είναι το Βεζινάδικο όμως. Χαζός είναι. Λοιπόν, πάμε στους φίλους γιατί περιμένουν. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλώ στον ηγεσία. Ηγεσίνιο. Καλώ στη δόξα τη ηλικία μα. Τι λέει. Ηγεσία σε πήρε. Σε πόση καλητήρια για την Κυριακή, έτσι. Εμένα μιλάτε την Κυριακή. Την έκανε κούλα. Κούλα την έκανε. Κούλα δεν την έκανα, την κέρδισα όμω. Κούλα, φίλε, άστο. Δηλαδή, βασικά από την Κυριακή αυτό που κρατάω είναι η διαιτησία, φίλε. Ευρωπαϊκή διαιτησία, τέλος. Δεν υπάρχει. Κανονικά σε όλα τα μάτια δεν είναι και εμείς δεν σχολιάσαμε. Τα σπόρια τα έδωσε στην ΑΕΚ όμως. Πάλι πάρα πολλά. Όχι, δεν είναι. Ναι, ναι, ναι.
Εμένα μου άρεσε τώρα. Άκουσα. Ακούω λίγο, συγγνώμη λίγο. Και οι τρεις θα μιλήσουμε. Ένα σχόλιο. 10 δευτερόλεπτα. Ηγεσία. Και μετά ότι. Εμένα μου άρεσε που άφηνε το παιχνίδι να παιχτεί ο Φιλάνδρος. Δηλαδή με το παραμικρό δεν σφύριζε. Και λάθος να έκανε. Να το άφηνε να παιχτεί, ρε παιδί μου, λίγο μπάλα. Φουρ. Τι εννοείσαι με αυτό που είπα. Που δεν ασχολείσαι με διαιτησία. Ξέρεις τι εννοείσαι με αυτό που είπα, ηγεσία. Ότι δεν έγινε η δύσκολη 38η φάση για να κρίνουμε το Φιλάνδρο. Ασχολήθηκες ποτέ με διαιτησία. Όχι, αλλά. Στις 15 αμφισβητούμενες. Να τελειώσω. Να σε πω και τ' άλλο, μην το μιζεριάζεις. Να τελειώσω, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι δεν ασχολήθηκες καθόλου με διαιτησία βλέποντας τον αγώνα. Και όπου πήγαινε το μάτς, κατάλαβα. Πώς βλέπεις ένα ευρωπαϊκό αγώνα, ρε παιδί μου. Ας πούμε τώρα με το πέναλτι που έπρεπε να σου δώσει με την Τζέλση. Ασχολήθηκες. Άφησε το μάτς να τρέχει. Ήταν λάθος ανθρώπινο, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Και κοίταξε λίγο. Από τη στιγμή που κάτσαν 94 λεπτά οι τρομοκρατημένοι και δεν αποχώρησαν το γήπεδο, ήταν φυσιολογικό να χάσουν. Αν και ήταν καλή σαν ομάδα. Έτσι παρουσίασαν ένα πολύ καλό σύνολο. Η Άκη έγινε κούλα, βασικά την έκανε ο Μελισσανίδης κούλα, γιατί ο Μάγκας από ό,τι φαίνεται πήρε τα 30 εκατομμύρια και πέταξε λευκή πετσέτα για το πρωτάθλημα, γιατί εγώ προσωπικά έτσι τη βλέπω τη δουλειά, ότι πέταξε λευκή πετσέτα. Δεν ασχολείται, πήρε τα 30 εκατομμύρια να κάνει το γήπεδο, έδιωξε όλο τον άξονα της ομάδος, βλέπε Μπετατζή, βλέπε τον άλλο τον Αραούχο, βλέπε Βράνιες και ποιον άλλο ακόμα έναν έδιωξε και ανταυτού τι πήρε, τον Μπακάκι, με Μπακάκι και με Κλωναρίδη, έδιωξε τον Αραούχο, έδιωξε τον Μπετατζή, έδιωξε τον Οικοδόμο, τους διέλυσε ο Ολυμπιακός, αλλά το καλύτερο κόντρα στη δική σου άποψη, ο Μαρίνος Ουζουνίδης στην προπόνηση της Δευτέρας στα Σπάτα είπε ότι αυτό που δείξατε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι ότι είστε καλύτεροι. Σιγουρεύτηκα με αυτό που είδα πως θα πάρετε και το φετινό πρωτάθλημα. Είπε ο Μαρίνος Ζουνίδης. Βάσει και των λεγόμενων του Μπουγάτσα, τέταρτη θα βγει κάτω από τον Άρη. Αν τον αφήσουν τον Άρη διαιτητικά. Κάτω από τον Άρη, φίλε. Τι ομάδα με Μπακάκι, ναι. Φίλε. Ρε με Μπακάκι. Δηλαδή την έβλεπα την Άκη και γελούσα από την όχι μόνο Μπακάκι, Γαλανόπουλοι και τα λοιπά, έχει πολύ πράγμα. Κλωναρίδι, Γαλανόπουλο. Μπακασέτες, κασέτες, Πέπε Σασία, κασέτες και Λαχεία. Και είδαμε χτες τον Γαβρούλη. Ρε Γαβρούλη, έχεις ομάδα εσύ τώρα για πρωτάθλημα, ρε Γαβρούλη. Δηλαδή με τη διαιτησία, με 2 μέτρα offside που... Τι είναι τώρα. Μια άμυνα της πλάκας, καλά μιλάμε την Κυριακή άμα δεν βγάλεις διπλό, εγώ έτσι όπως είναι τη δουλειά. Φίλε, από τους πιο προσγειωμένους Αριανούς που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, φίλε. Ο πιο αντικειμενικός Αριανός που έχω ακούσει. Ο ηγεσίας είναι κάποιος που μιμείται τη φωνή του είναι. Κάποιος που δεν ντρέπεται να τα πει στα ίσια γιατί φοβάται τον πρόεδρο. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια από μένα. Μπράβο, ηγεσία, ένα ποτό. Συγχαρητήρια από μένα. Και ένα ποτό από μένα έχεις. Για ποιο πρόεδρο. Για πρόεδρο, γιατί ρε. Για το Θόδωρο. Τι ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος έφυλε τι. Μετάκηση αίματος. Εδώ κοιμάται ρε με τη φανέλα του Άρη ο άνθρωπος ρε. Τι σου είπα το ποτό. Σφινάκι. Σφινάκι και πολύ ναι. Έπεσες. Σε λίγο θα ζητήσει και σφινάκι αυτός. Σε λίγο κολυβός μου. Σε λίγο κούτρα θα ζητήσει ποτό. Μην το... Πώς το βλέπεις αύριο, Νίκο, πώς το βλέπεις αύριο. Αύριο είναι ένα φιλικό εχθρικό, φιλικό βασικά. Φιλικό εχθρικό. Πρώτη φορά στη ζωή μου περιμένω Άρη ΠΑΟΚ, που δηλαδή δεν περιμένω, ένα Άρη ΠΑΟΚ και ούτε καν με ενδιαφέρει τίποτα. Ειλικρινά σου λέω, δηλαδή μέσα στα ισόψυχά μου, λέω ρε εσύ τι γίνεται ρε Νίκο. Δηλαδή Άρης ΠΑΟΚ έχει αύριο. Έχει και λέω από μέσα μου και τι έγινε. Δηλαδή άμα δεις κανένα 2-0 στο 20 δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει φίλε, κοίταξε να δεις την Κυριακή θα πάρω την Τρίπολη. Άσε τώρα την Τρίπολη. Δύσκολα σε βλέπω την Τρίπολη. Άμα γίνει 0-2 θα βγεις αύριο να τον πειράξεις εδώ. Δεν με ενδιαφέρει να σε ενδιαφέρει. Γιατί και τις δύο. Ατρόμητος πας Γιάννενα 0-1 στο 17. Σε φόρμα, δαιμονιώδη φόρμα η ομάδα της Υπήρου. Καθώς πήγε ο Κλάους, έχει πάρει τα πάνω της. Δεν παίζει ο Κλάους. Πώς δεν έπαιξε τον Άρη. Εδώ δεν παίζει. Ο Κρισμάν από το Γιάννο προχτές. Το κάρβωσε. Το Γιάννο προχτές από ό,τι φάνηκε ο προπονητής τους μας έκανε δουλειά. Ήταν διαβασμένος περισσότερο. Το δικό σου λίγο κοιμήθηκε έτσι. Λίγο Ερέρα πήρε έναν υπνάκο. Ο δικός μου δεν. Θα ξυπνήσει. Κάτι έγινε εκεί πέρα. Εύχομαι να είναι μια κακή παρένθεση. Λοιπόν. Και μέχρι εδώ stop. Θα ξυπνήσει με τον ΠΑΟΚ, θα πέσουν έτσι, μη στεναχωριέσαι.
Γιατί δεν πιστεύω ασχολήσει για αύριο. Όχι ρε, πιο αύριο. Όχι ρε, τι αύριο. Ειλικρινά σου λέω, πρώτη φορά στη ζωή μου εσύ, Άρη ΠΑΟΚ, λέω... Εντάξει, το γόητρο, το γόητρο υπάρχει. Δεν θέλουμε να χάσουμε. Το γόητρο υπάρχει. Το γόητρο υπάρχει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τάβλη να παίζουμε, θέλουμε να κερδίσουμε με τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Πώς θα γίνει. Άλλο αυτό και άλλο το σημαντικό μάτς για μας είναι την Κυριακή. Φυσικά και θέλω να κερδίσω και αύριο. Ποιος θέλει να χάσει. Λοιπόν, επειδή ξεχαστήκαμε λίγο. Ξεχαστήκαμε, είμαστε ούτε το βγάλαμε. Ασυγχώρητοι. Ναι. Δεν βγάλαμε και το σταμάτη. Ούτε το σταμάτη. Νίσνη Άρη 63-65. Ναι, και του Άρη. Ναι, και του Άρη. Βέβαια, ακόμη δεν τέλειωσε γιατί θα έρθουν και εδώ πέρα. Ναι. Τον ξεχάσαμε το σταμάτη. Ωραία. Πραγματικά. Okay. Να σε καλά, Αγεσία. Να σε καλά. Αυτά, παιδιά. Αν θες ένα τελικό σκόρ για αύριο, πες. Ναι, πες γιατί έχουμε το. Πάω, Κάρης. 2-0 υπόφη. Και αν δεν γινόταν καθόλου, ακόμα καλύτερα. Γράψε. Ρε φίλε, τελικό σκόρ, πες. Γράψε η ηγεσία σου, ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, ρε φίλε, να μην πει το τι πιστεύει. 0-0 λέει. 0-0 λέει. Κουλουρέα. Έγινε. Τα λέμε, Νικόλα. Αντικειμενικό, παιδιά. Γεια σου. Ό,τι πιο αντικειμενικό, αρσενικό, γνήσιο που βγάζω καπέλο respect στον ηγεσία έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια από Αριάνο. Ναι. Ο άνθρωπος περιέγραψε τα πάντα με πραγματική εικόνα. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Έβγε. Μπράβο, ηγεσία. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Στον επόμενο φίλο. 23-10, ναι. 2-87 και 3-8. Έλα, φίλε. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Γεια σας, παιδιά. Χαίρομαι πολύ που μετά από 10 χρόνια που σας έβλεπα στο Ραπτόπουλο, σας ακούω και στο ραδιόφωνο. Ναι. Πραγματικά προσδίδεται μια ευχάριστη νότα. Απ' τη Λάρνακα μας παίρνει φίλε. Παρόλο που είμαστε παραμονές ντέρμπι. Ένα λεπτό, το όνομά σου καταρχήν. Είσαι Κυπρίος. Ανδρέας από Ανάληψη. Κύπριος, έχασε πέναλτι ο Κρισμάν μόλις τώρα να κάνει το 0-2 στο 19. Ναι. Έλα, Ανδρέα, πάμε. Εντάξει, ναι. Πώς τον είπαμε το φίλο? Εντάξει, πολύ το υποβαθμίζουμε το χθεσινό, το αυριανό το μάτς. Όχι, δεν το υποβαθμίζουμε. Τώρα ενώψη των υποχρεώσεων του πρωταθλήματος. Εντάξει, το πιο αδιάφορο Άρης ΠΑΟΚ ήταν στα play-off του 2010, το 3-2-1-3-2 υπέρ του Άρη. Ναι. Νομίζω αυτό είναι πιο αδιάφορο. Δεν ήταν αδιάφορο εκείνο. Ο Άρης ήθελε νίκη, δεν ήταν, για τον ΠΑΟΚ ήταν αδιάφορο. Θυμάμαι τότε είχαν βγει όλοι οι Ολυμπιακοί και λέγανε ότι το στήσαμε γιατί ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός τότε με το Σπάθα και το τέτοιο. Ο Ολυμπιακός και είχαν βγει Ολυμπιακοί και λέγανε ότι το στήσαμε εμείς. Ναι. Κάσαμε εμείς οι Παοκτσίδες δηλαδή. Στηθήκαμε για να κερδίσει ο Άρης. Ναι, ο Άρης ήταν, δηλαδή αν κέρδιζε έβγαινε τέταρτος και πέμπτος Ολυμπιακός. Και κέρδισε ο Άρης 3-2. Δύο φορές ισοφάρισε. Δύο φορές ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Άρα δεν μπορεί να ήταν. Ναι. Αυτή ήταν διακύμαση τώρα, έτσι. Να το θυμίζει. Να σου πω, Ζάχο. Ναι. Έχουμε παραδεχτεί εμείς και νίκες δικές μας. Π.χ. το τρίποδο του περίφετο του Πρέλεβιτς. Ναι. Ότι είναι βήματα. Έκανε δύο βήματα και σταμάτησε. Δεν συνέχισε. Δεν πειράζει, βήματα. Αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Για πες μου τώρα, όπως γίνεται με τον Λουτσέσκου, με τις δηλώσεις του Παπαθεοδόρου, που ο αδερφός του δουλεύει τέτοιο. Ο Άρης έχει δεχτεί με τοπική επίθεση από όλους τους Αθηναίους. Πες μου εσύ, γιατί είσαι άτομο που ξέρω που είσαι έντιμος και τέτοιο. Ναι. Ναι, έχει δεχτεί με τοπική επίθεση από όλο το αθηναϊκό κατεστημένο, Άρης. Εντάξει, φίλε, λογικό είναι να δεχτείς, διότι αυτή τη στιγμή διεκδίκεις. Αν δεν διεκδικούσες... Μπράβο. Ναι. Μα δεν εσύ το σαν Άρης. Το έχεις βιώσει αυτό. Δεν το έχω, γιατί δεν έχω φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Προσδοκώ να φτάσω. Είσαι πολύ παλικάρι. Δεν είμαι παλικάρι, φίλε. Το αυτό. Όχι, δεν είναι θέμα παλικαριού. Δεν είναι θέμα παλικαριού. Λέω το αυτονόητο. Τι θα πει θέμα παλικαριού. Θα σου πω και κάτι, επειδή δεν είναι θέμα παλικαριού. Θα με πιστέψεις. Είδα εκείνο το παιχνίδι το 92 που βγήκε το ρου του Βορρά και έτσι. 78-75. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έπεσε για να νικήσει και υπήρχαν πολλοί φίλοι Μαριανοί που λένε ότι ο ΠΑΟΚ σφαγιάστηκε. Δεν υπάρχει ούτε στιχομηθεία του Πρέλεβιτς με τον Ιβκοβιτς ότι αν θα το βάλω εγώ. Όχι, και δεν θα το βάλω, γυρίζει. Το έχω δει. Να στο φέρω και να το δεις. Μα το... Άμα δεις εσύ, εγώ... δεν πλησίασε ο Πρέλεβιτς. Όχι. Άκουσε με. Την ώρα που είναι να βαρέσει τις προσωπικές, ο Πρέλεβιτς γυρίζει και τον πιάνει η κάμερα και κάνει αυτό με το χέρι. Τι να κάνει. Δεν υπάρχει τώρα, αυτό. Άκουσε, ένα λεπτό. Το χέρι, αυτό με το χέρι τώρα μπορεί να σημαίνει χίλια πράγματα, αλλά 99% σημαίνει είναι η κίνηση του κυρίου που ας πούμε τι να κάνω τώρα, να τις βάλω ή να μην τις βάλω. Εντάξει, τώρα ένα λεπτό, εκείνος ο ΠΑΟΚ, Αντρέα, τον Ολυμπιακό, τον είχε μισή χαψιά και φάνηκε στο αμέσως επόμενο μάτς. Εκείνο το μάτς το ήθελε ο Ολυμπιακός, ναι, και φάνηκε ο Ιωαννίδης είχε διασυνδεθεί.
συνδέσει στο κατεστημένο από την εποχή που ήταν από εσά. Ναι. Και εντάξει, το παιχνίδι που κερδίσαμε και πήραμε ναι. το πρωτάθλημα, θυμάμαι το ακριβέ σκορ 82-97. Ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έπαιξε με χαμή με χειρόφρενο τέτοιο. Εντάξει, εντάξει, αλλά εντάξει. εκείνο το μάτι είχε σχυλιάσει. Μου λένε φίλοι μου αριανοί φανατικοί. Ναι. Ο ένα ήταν και οικονολήπτη σχέση στην Αθήνα και έλεγε τέτοιο. Θυμάμαι ήταν η διαμάχη ΑΕΚΑΡΙ για τον Ξηροκώστα και λέει μας κυνηγάνε οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ και στις γειτονιές και από Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς μας έχουν λέει φιλικά. Αυτό, επειδή, αυτό πήγες τώρα σε ένα άλλο θέμα με τον Ξηροκώστα που οποίο είναι μεγάλο θέμα και υπάρχει... Μου λέει το παιδί, ωραία. Να σου πω, η μόνη περίπτωση που δεν καταλογίζεται φάουλ όταν υπάρχει επαφή χέρι με χέρι, όταν επιχειρεί ο άλλος σουτ, είναι όταν έχει ο μπάλος τα χέρια στην κατακόρυφο και δεν τα μετακινεί. Είναι ο μπάλος σε μια φάση που επιτίθεται ένας παίκτης στο Ολυμπιακό από δεξιά και δίνει φάουλ γκολ, ρε παιδί μου, ενώ είναι ο τέτοιο. Πόσο πόσο χρόνο είσαι, Αντρέα, αν επιτρέπετε. 43. Η φωνή σου είναι πολύ... Είναι πολύ η φωνή σου είναι πολύ, δηλαδή για 20 είναι η φωνή σου. Ναι, ναι, μικρός, είμαι και μικρό. Να σου πω κάτι, και Ζάχο όμως θες και εσύ, ξεκίνησες με δύο ήττες, πρώτη αγωνιστική με Ολυμπιακό, θυμάμαι με 9 πόντους, που είπε ο Ιωαννίδης μακάρι να είναι η τελευταία ήττα του Άρη και να πάρει το πρωτάθλημα. Είχε, έφερε στο Φίσερ προπονητή. Και έχασε το Ολυμπιακό ΑΕΚ και επειδή, στα κανονική περίοδο θυμάμαι, και στο πλοίο. Θυμάμαι και πολύ... περιμένεις από τον αιώνιο αντίπαλό σου να σε ξελασπώσω εγώ. Ένα λεπτό. Επειδή θυμάμαι πολύ καλά τι έγινε και για να μπει όχι ο Πανιόνιος αλλά η ΑΕΚ στα play-off που ο Άρης είχε κερδίσει τον Πανιόνιο αλλά είχε χάσει από την ΑΕΚ, κατάλαβες. Για να και τότε μετρούσανε στα μεταξύ τους μάτς τι είχε γίνει η τετράδα. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό σου λέω. Έχασε τελευταία αγωνιστική ένας, κέρδισε ο άλλος. Σφαγιάστηκε ο Πανιόνιος για να μην μπει στα play-off και ο Άρης να έχει έναν επιπλέον πόντο. Μπήκε η ΑΕΚ και είχε έναν λιγότερο. Σφαγιάστηκε. Το play-off το 90 χρειαζόταν μία νίκη, ενώ χρειαζόμουν να κερδίσω και τα ακριβώς, δύο. Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να κερδίσω με μεγάλη. Μία νίκη ήθελες και με τον Άρη. Μία ήθελες και με τον Ολυμπιακό. Έκατσες, έχασες από τον Ολυμπιακό, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Για αυτά είναι. Τα δύο λες τώρα. Ναι, ναι. Τη χρονιά που πήρες το πρωτάθλημα, λέω. 91-92. Σας κέρδισα δύο φορές. Ναι, 99-93 με τον που γυρίσαμε από την ΑΤ. Που έβαλε ο Φασούλας στο 97-91 και πέταξε, έριξε την μπάλα με κλωτσιά στην κερκίδα σας. Έτσι, και έπαγε τεχνική ποινή. Ήταν τεχνική. Και την άλλη φορά σας κέρδισα 88-77. Πάει, με κερδίσατε μόνο 66-82 πριν από την ΑΤ. Που ήμουν αδιάφορος για εκείνο το μάτι, για το Πάο Κάρης. Πάει γιατί εκπομπούλα. Ήμουν σίγουρος ότι με τον Ιβκοβιτς θα το έπαιρνα. Άρα για να κάνουμε τώρα να κλείσουμε αυτό, Αντρέα, γιατί είναι και 10 παρά 2 λεπτά, ναι, να μπει και η επόμενη εκπομπή. Όχι, δεν πειράζει. Καλό, μας έκανε... Γιατί και το 99 στο play-off αυτοκτόνησα. Μου έκανε εντύπωση, μου κάνει εντύπωση μάλλον, οι λεπτομέρειες που θυμάσαι πραγματικά. Ναι, τα θυμάμαι στο YouTube όλα, θα σου πω γιατί. Μου δείχνεις έτσι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον μπάσκετ και οι παοξίδες με... Ναι, μ' αρέσει το μπάσκετ. Για τον μπάσκετ και είναι πως σε πολλά πράγματα είναι πολύ μπροστά από το ποδόσφαιρο. Βλέπεις... Καλά, αυτό είναι δεδομένο ότι είναι πιο μπροστά από το ποδόσφαιρο. Χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο, όχι σε δημοτικότητα, σε επιτυχίες η Ελλάδα. Όχι, πολλά αθλήματα είναι μπροστά από το ποδόσφαιρο. Εγώ πηγαίνω σε όλα τα αθλήματα του πάω. Λέω, μου κάνει εντύπωση. Έχω διαρκείας μέχρι και στο πόλο. Μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει αθλήματα μπροστά από το ποδόσφαιρο. Σταμάτα να μιλήσω, να τελειώσω τη σκέψη μου, ρε. Ο βασιλιάς του σπόρ είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς του σπόρ και μετά είναι το μπάσκετ το δεύτερο. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε Αντρέα, πραγματικά. Παοξίζει με αυτές τις γνώσεις και να θυμάσαι όλες αυτές τις φάσεις. Κάρε φίλε. Ναι. Φίλε, και στο, και στο κρατικό της Πηλαίας είστε καμιά 30 εκεί και ο Spider-Man κάνει πάρτι κάθε Σάββατο απόγευμα. Θα σου απαντήσω εγώ. Να μου απαντήσω τρέχει. Καταρχήν είναι ιδιόκτο Paok Sports Arena. Ναι, ναι. Είναι ιδιόκτο. Α, όταν πλώσετε ιδιόκτο... φως νερό ρεύμα. Δε, καλά. Κάνε και εσύ ιδιόκτο του Άρη και μην πληρώνει λεμόδε. Εσύ. Στάσου λίγο ρε φίλε. Στάσου ρε φίλε. Αντρέα, άσε να απαντήσω αυτό, Αντρέα. Σαρδελόζου μου ήπιε. Περίμενε λίγο. Μιλάμε. Μην πηδάς πάρα. Περίμενε λίγο. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, κάνε και εσύ τέτοιο. Ναι. Έτσι. Σαν το ιδιόκτημα. Πάω Sports Arena. Έτσι. Και αν έχεις πρόβλημα με το ρεύμα και τα αυτά, θα το δούμε. Έγινε. Σωστά. Ένα το κρατούμε. Σωστά. Ένα. Δύο εντάξει, τα κρατούμε. Ένα δεύτερο. Είναι ο οπάδος της ομάδος της Θεσσαλονίκης που έφερε πρώτος Ευρωπαϊκή Κούπα στην πόλη.
Τι γελάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Πήγαινε στα Final Four εσύ. Σωστά. Εγώ και κάθε Πέμπτη είχαμε κηδεία και μνημόσυνο. Σωστό. Όταν όμως έπαιξα για πρώτη φορά, όταν έπαιξα, γιατί θα τα θυμάται ο Ανδρέας αυτά. Ναι. Στη διοργάνωση που έπαιξε 20 χρόνια γιατί έβγαινε δεύτερος, την πήρα αυτή τη διοργάνωση με μία ήττα μόνο. Ναι, ότι την πήρε, την πήρε. Με μία ήττα. Αλλά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο. Όχι, τον πρώτο Θεσσαλονίκη τον έφερε ο Πάκο. Στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη. Στην πόλη την έφερε ο Πάκο. Άρα, Ανδρέα, για να κλείνουμε. Αντρέα, άρα ο ΠΑΟΚ είναι, είναι μεγαλύτερος και στο μπάσκετ από τον Άρη. Τέλειος. Και να σου πω κάτι. Εγώ αυτό είπα, ρε φίλε. Κέρδισε στο κύπελλο με την Εφές Πίλσερ, αλλά είναι το αρνητικό ρεκόρ. 98 πόντους σε ένα τελικό. 48-50 με γηπεδούχο την Εφές Πίλσερ. Πάει εκπομπούλα. Τα λέω σωστά. Σωστά τα λες, έχω και την καλύτερη άμυνα με αυτή τη λογική. Άκουσε με, λέει ότι δεν σε αφήνει η γυναίκα σου να μιλάς, έτσι. Και βγήκες και τα είπες εδώ. Δεν έχω, μακάρι να είχα γυναίκα. Εντάξει, εντάξει, μπορεί να έχεις άντρα, φίλε, τώρα της μόδας. Τυχερώσεις. Καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σου, Ανδρέα. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Ωραίος, ωραίος. Ωραίος ο Ανδρέας. Μην παίρνετε άλλη, τέλος. Όχι, όχι, είναι 10 και ήδη. Εντάξει, γίνονται ένας χαμός σήμερα στο Λιβόρικο Κέντρο. Έτσι, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Σκέψη θα γίνει αύριο, ε. Για την μεγάλη συμμετοχή και σήμερα. Στη Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Κάτι σημαντικό να σας πει εδώ ο Ζάχος. Να σας πω ότι φυσικά και σήμερα όπως και αύριο, όπως και κάθε μέρα, αυτή η εκπομπή έρχεται στα δικά σας αυτιά, διότι βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με οποιοδήποτε θέλετε. Το στέκι της πόλης για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλητμάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδας. Αύριο. Αύριο στο 10. Σκο. Εγώ σήμερα θα πάω. Και φυσικά υπάρχουν τώρα, και για να τα λέμε και για να μην ρίχνουμε τους υπόλοιπους φίλους, υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηρικτές της εκπομπής, οι οποίοι δεν είναι σαν χορηγοί. Ο χορηγός δίνει βέβαια τα περισσότερα, έτσι, σωστό, γι' αυτό και αναφέρεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηρικτές, οι οποίοι ακούγονται πριν, μόλις ξεκινήσει δηλαδή η εκπομπή, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δύο φορές. Αύριο, έτσι, επαναλαμβάνω, 10 η ώρα μετά το παιχνίδι, Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από το Λίμπερο 107,4 FM, αμέσως μετά τις συνεντεύξεις τύπου, δηλώσεις ποδοσφαιριστών και υπόλοιπο. Τη μεγάλη νίκη με 3-0. Άντε, Μπρούνο, Μπρούνο Γκάμα, ξύπνα. Έχεις τίποτα κανένα φωνή? Σκορ. Από ένα σκορ να πω. Εγώ βλέπω ένα 2-0, 3-0 εκεί. 2-0, 3-0. Εγώ λέω 1-2 υπέρ του Άρη. 1-2 υπέρ του Άρη. Να είστε όλοι σας καλά. Ευχαριστήσουμε και τον Βασίλη Καβαδία και όλους τους ακροατές. Και τις μουσικάρες του. Για την τεράστια συμμετοχή με τηλεφωνικές γραμμές, με τα μηνύματά σας εδώ στην SMS Χέρα. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα και στα επιτροπικά οφίτσια, εκεί στον πρόεδρο και στην Επιτροπή Παρακολούθησης Μαρμίτας, σε όλα τα παιδιά. Έτσι, και εσάς που μας ψιλοκράζετε και εσάς που μας γουστάρετε και δεν μας γουστάρετε. Εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε την καζουρίτσα μας, την πλακίτσα μας, να περνάμε όμορφα. Και εντάξει, κάποια στιγμή, άμα ανεβάζουμε και στροφές, φυσιολογικό είναι, παιδιά. Οπαδοί είμαστε. Άμα εντάξει, είναι, να το κάνουμε εκκλησία, τι θα γίνει δηλαδή. Έτσι. Παναγιώτης Παπαδόπουλας, επειδή μου έστειλε μήνυμα, το έφαγε το ματσάκι. Άντε, 150 τον Άρη, δώρο λέει, δεν το είδα, να πω την αλήθεια. 63-65, βέβαια, εδώ το πρωί. Με Μάριο Ασλαμά και Χρήστα τον Τσαλτίδη. Έφαγε τώρα, κέρδισε. Το κέρδισε. Στείλε αύριο βρωμοταρίφα, στείλε αύριο σου τζουκάκια και σουβλάκια εδώ πέρα το βράδυ. Αλλιώς θα σε κράζω κάθε μέρα. Λοιπόν, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ, τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Πάλι πάω Κάρης δηλαδή. Μείνετε εδώ, θα σας ενημερώσουν για όλα τα τελευταία νέα των ομάδων και με όλα τα σημαντικά θεματάκια που έχουν σε καθημερινή βάση εδώ τα παλικάρια του Λίμπερο. Μπαλαντέρ λοιπόν, η επόμενη εκπομπή, λίγο μετά τις 12, Ζούγκλα, με Γιώργο Ζαγόρα εδώ από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στο FM. Από Ράδιο Μαρμίτα, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλιν και Βασίλειο Καβαδία. Καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.